βλέπουμε τώρα είναι επίσης ταινία, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Safe Family 2012. Δεν το παίξουμε όλο σήμερα. Τι είναι το ίντερνετ? Είναι σαν τηλεόραση που δεν είναι τηλεόραση. Κύριε Πόβλη. Κάντε πόους και ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του κυρίου Πέτροβη, σας καλωσορίζω στο νομαρχείο. Ο κύριος Πέτροβης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μαζί μας σήμερα. Παρά τα αυτά, από την πρώτη στιγμή που ετέθη το θέμα της συνδιοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ήταν υπέρμαχος στο να πραγματοποιηθεί σε αυτό το χώρο και όχι μόνο, αλλά να υποστηριχθεί το δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό και πρωτοπορούμε. Κάνουμε ζωντανή μετάδοση της σημερινής εκδήλωσης σε συνεργασία πάντα με τους συνδιοργανωτές μας και νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα όχι μόνο εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και πολλοί άλλοι, αυτό είναι το διαδίκτυο, να μας παρακολουθήσουν και να ακούσουν τα όσα ενδιαφέροντα έχουν να καταθέσουν σήμερα οι ομιλητές. Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Ήταν μια πρόταση η οποία είχε τεθεί και εγκρίθηκε από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002. Είχα την χαρά και την τιμή να είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του saferinternet.gr και μαζί με τη Βερόνικα τη Σαμαρά, εγώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή στην Αθήνα, είχαμε προσπαθήσει να ανοίξουμε την πόρτα αυτή στην χώρα μας. Η ζωή τα φέρνει και βρίσκουμε εδώ μαζί με εσάς, στην Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζουμε όμως αυτή την προσπάθεια γιατί δεν σταματάει. Και όχι μόνο δεν σταματάει, αλλά πρέπει να γίνεται και πιο έντονη. Γι' αυτό το λόγο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα την Δουλιάμα, την πρέσβυρα Ακαδημίας Ασφαλούς Διαδικτύου, τον Θανάση Τσολάκη, τον δημοσιογράφο του Reportal και τον Χρήστο τον Καλτσίδη, που είναι εκπαιδευτικός, επίσης πρεσβευτής της Ακαδημίας Ασφαλούς Διαδικτύου. Και θα έχουμε την χαρά και την δυνατότητα να ακούσουμε τον ταξίαρχο τον Γιώργο τον Πάπα Προδρόμου, που είναι επικεφαλής του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συντονίζει ο Νασίμ Οσίριος, γνωστός άγνωστος και πάντα πετυχημένος στις προτάσεις που κάνει για τα θέματα που αφορούν το διαδίκτυο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης, ένας νέος σύλλογος που ξεκινάει και νομίζω με τους καλύτερους ιονούς να δίνει το στίγμα του στην περιοχή μας. Δύο σκέψεις πριν δώσω την σκυτάλη στον Νασίμ. Η ιδέα του ασφαλούς διαδικτύου, το πώς δηλαδή χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο στην καθημερινότητά μας, είναι κάτι που απασχολεί και γονείς και εκπαιδευτικούς και παιδιά, όλους, όλη την κοινωνία. Υπάρχει ένας βασικός κανόνας που κατά τη γνώμη μου πρέπει να τίθεται και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε κιόλας. Ένα φίλτρο προστασίας που είναι το καλύτερο πάνω από οποιοδήποτε software και λογισμικό. Ποιο είναι αυτό το φίλτρο? Είναι η κριτική μας σκέψη. Όταν υπάρχει κριτική σκέψη, το μυαλό του ανθρώπου, που μπορεί να δημιουργήσει τα πάντα και μπορεί να καταστρέψει τα πάντα, τότε νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο αναφοράς. Θα έχουμε την ευκαιρία, θα υπάρξουν και ερωτήσεις στο τέλος και η δυνατότητα να υπάρξει ένας διάλογος. Μια προσωπική επίσης θύμηση, όταν το 1990, σε αρχές δεκαετίας του 90, ως φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ήμουν από τους πρώτους που είχαμε πάρει account για να μπορούμε να μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Καθόμασταν όλο το βράδυ, γιατί ήταν η χρέωση χαμηλή από τον ΟΤΕ. Καταθέταμε όλα τα χρήματά μας για να πληρώνουμε τη σύνδεση σε τρομερές ταχύτητες, για να κατεβάζουμε αυτά που θέλουμε να βλέπουμε και να μοιραζόμαστε έναν μαγικό, έναν πρωτοποριακό, έναν ανεπανάληπτο κόσμο. Οι εποχές έχουν τρέξει με ηλιγιώδη ταχύτητα. Έχουμε φτάσει στο σήμερα. Μιλάμε για το bitcoin. Ίσως είναι η απάντηση στο πώς θα συναλλασσόμαστε στο μέλλον σε επίπεδο οικονομίας και μια σειρά από άλλα ζητήματα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το παρόν και το μέλλον
της ζωής μας της ίδιας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, παρά μόνο ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση και ο λόγος στον Ασίμ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ασίμ Σύριος, πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης και σας καλωσορίζω στην πολύ ωραία μας μερίδα. Θα είμαι και συντονιστής της ημερίδας αυτής. Θα ήθελα λιγάκι να δείξουμε σεβασμό στους υποδεσπότες μας και να μην έχουμε κινητά με ένταση, καφέδες. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσουμε τα κινητά στην πορεία. Λοιπόν, όπως είπε νωρίτερα ο Γιάννης Ομπόδης, έχουμε ζωντανό stream, αλλά γίνεται και καταγραφή, ούτως ώστε να μας δουν περισσότεροι και αφού το προμοντάρουμε το προϊόν, να το δουν και ακόμη και πιο όμορφο. Το πρόγραμμα της ημερίδας το ανέφερε ο κύριος Μπόδης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι και έχουν περάσει από εκπαίδευση. Έχουν εκπαιδευτεί να απαντάνε σε ερωτήσεις. Γι' αυτό το λόγο και θα είναι πυκνές οι ομιλίες των εισηγήσεων. 10 λεπτά. Άμα τα ξεπεράσουν, θα τους κόψω εγώ. Εσάς κοιτάω περισσότερο. Εγώ είμαι πολύ θετικός στο πρόγραμμα μου. Δύο λογάκια για το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης ιδρύθηκε 14 Μαΐου το 2017 από μια παρέα φίλων που έβγαινε για πολλούς μήνες και έπινε καφέδες και τους τυρανούσαν θέματα πληροφορικής, αυτοματισμού, ηλεκτρονικά και τι μόνο. Βρίσκαμε λύσεις στις ερωτήσεις μας και χαιρόμασταν να δουλεύουμε μαζί. Αυτή όλη η κίνηση έπρεπε υποχρεωτικά να γίνει σύλλογος, να λάβει τη μορφή του συλλόγου, ούτως ώστε επώνυμα και ως σύλλογος να κάνουμε δράσεις σαν τη σημερινή. Έχουν προηγηθεί και άλλες δράσεις, πιθανόν να μην τις γνωρίζετε. Έχουμε κάνει την ώρα που κώδικα με πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτόν εδώ το χώρο. Σκοπεύουμε κάποιες από αυτές τις δράσεις να έχουν ετήσιο χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενο. Οπότε σας προτείνω να παρακολουθήσετε τις δράσεις του Συλλόγου, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να... Πώς έχετε Facebook εδώ πέρα. Μάλλον πώς δεν έχετε. Πιο εύκολο. Ωραία. Να απευθυνθώ στους τρεις κυρίους. Είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης στο Facebook, για όσους έχουν Facebook. Για όσους δεν έχουν, μπορούν κάλλιστα να μπουν στο www.steph.gr και από εκεί να λαμβάνουμε ενημερώσεις και για τις δράσεις και για όλα όσα προγραμματίζουμε να κάνουμε. Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Σύλλογο, όχι απαραίτητος να γίνετε μέλη. Ελάτε να δείτε τι μας τυρανάει, τι θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε συνέργειες. Μέχρι τώρα τα μέλη του Συλλόγου γνωρίζονται παρουσιάζοντας ο καθένας το δικό του προσωπικό πορτφόλιο, τι έχει κάνει. Έχουμε περάσει τώρα στο στάδιο που θέλουμε συνέργεια. Θέλουμε να κάνουμε μαζί πράγματα. Και μαζί με εσάς. Γιατί μας νοιάζει ο τόπος μας, μας νοιάζει η ασφάλεια και μας νοιάζει και η εκπαίδευση. Είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που ασχολείται ο Σύλλογος. Δεν σας κουράσω άλλο για θέματα του Συλλόγου. Πολύ σημαντικό. Σας προσκαλώ όσοι θέλετε να πάρετε μια τέτοια ιδέα την Κυριακή που μας έρχεται στις 8 η ώρα. Θα μας φιλοξενήσει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, οπότε μπορείτε να έρθετε και να πείτε γεια σας. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε πίσω, έχουμε αιτήσεις και φόρμες, οι οποίες αφορούν, αν θέλετε να ενταχθείτε στο Σύλλογο, να έχουμε κάποια στοιχεία επικοινωνίας με εσάς. Εντάξει. Λοιπόν. Η μέρα του ασφαλούς διαδικτύου. Η μέρα του ασφαλούς διαδικτύου, κύριε Μπόδε, μήπως ήταν ιδέα της κυρίας Σαμαρά, η μέρα ασφαλούς διαδικτύου, εκεί που κάνατε μια αναφορά νωρίτερα. Είχα την πληροφορία, γιατί νομίζω διαβάζουμε τα ίδια κείμενα, από τα ίδια newsletter. Γελάει και ο κύριος Καλτσίδης που επίσης. Και εσύ το διάβασες. Μπράβο. Λοιπόν, να θυμίσω λιγάκι τον τίτλο. Οπότε πρέπει να γνωρίζετε ότι η μέρα του ασφαλούς διαδικτύου κάθε χρόνο λαμβάνει διαφορετικό τίτλο ούτως ώστε να έχει θεματική. Φετινός τίτλος είναι το «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα».
Προσέξτε ότι η αναφορά είναι θετική. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία και αυτή είναι η οδηγία η οποία δόθηκε και προς τους εισηγητές, ότι το διαδίκτυο είναι εργαλείο. Δεν ήρθαμε εδώ για να σας τρομοκρατήσουμε. Ναι, θέλουμε να ευαισθητοποιηθούμε σε διάφορα θέματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι από αυτό το εργαλείο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά καλά πράγματα. Και μάλιστα και με λίγη καθοδήγηση μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω τρεις διαφάνειες. Την πρώτη την είδατε και η τρίτη είναι η ίδια με την πρώτη. Εγώ θα περιοριστώ μόνο σε αυτό. Προσωπικοί όροι χρήσης. Προσωπικοί όροι χρήσης. Έχουμε συνηθίσει να μπαίνουμε σε διάφορους χώρους, είτε αυτό λέγεται blog, είτε αυτό λέγεται Facebook, και μας έρχεται ένα κατεβατό με ψηλά γράμματα όπου γράφει τι δικαιούσε, τι δεν δικαιούσε, χωρίς κάποιος να μας έχει ενημερώσει για το ποια είναι η τρέχουσα ευρωπαϊκή εθνική νομοθεσία. Εγώ λέω το ανάποδο. Εγώ λέω να φτιάξουμε εμείς τους δικούς μας όρους. Τι θα μου άρεσε, πού θα ένιωθα εγώ ασφάλεια να επικοινωνήσω, ούτως ώστε να κάνω το ένα βήμα μέσα και να μπω στο Facebook. Πριν μπω στο Facebook δηλαδή, οτιδήποτε social media αναφέρομαι. Τι με κάνει εμένα να νιώθω άνετα. Έχουμε συνηθίσει να μας λέει ο άλλος, αυτή είναι η όρη χρήσης. Εάν συμφωνείς προχώρα και είσαι ικανούν επόμενο yes, agree, και λέμε όχι καταλάβεις πάτησα το disagree, κάτσε να το πατήσω το agree. Πόσοι από εσάς διαβάσατε αυτούς τους όρους. Διαβάστε τους ώστε να πάρετε μια ιδέα το τι δικαιώματα παραχωρείτε. Τι εκχωρείτε. Δεν κάνουμε πολιτικά. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ. Και αν κάνουμε, θα την κόψω εγώ. Λοιπόν, οπότε θέλω να μας μείνει το προσωπική όρη χρήσης σε επίπεδο προβληματισμού. Όλες τις απαντήσεις, πιστέψτε το ή όχι, τις κρατάτε στα χέρια σας. Λίγο νωρίτερα σας ζήτησα να χαμηλώσετε τα κινητά σας. Οι απαντήσεις βρίσκονται στα κινητά σας. Η άγνοια, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέγαμε ότι «Μα είμαι γονέας, το παιδί μου τα παίζει στα δάχτυλα, ξέρει από όλα, δεν γνωρίζω». Πριν από λίγα χρόνια θα το δεχόμασταν αυτό. Όχι. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί με τους εαυτούς μας και να πούμε ότι όχι, δεν δικαιούμαστε να δηλώσουμε άγνοια. Γιατί υπάρχουν όλα μα όλα τα εργαλεία. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν διαφημίζονται. Διαφημίζονται άλλα πράγματα, δεν είναι της μόδας. Σήμερα όμως που είναι η μέρα ασφαλούς διαδικτύου, μέρος της ευθύνης της δικής μας είναι να σας τα διαφημίσουμε και να σας τα δείξουμε. Οπότε, πολύ σύντομα, προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά μας και των άλλων, και εδώ υπάρχουν εργαλεία. Κάποια από αυτά, πόσοι από εσάς έχετε κινητό? Όλοι. Ωραία. Να σου πω εγώ τι θα έκανα σήμερα. Θα σήκωνα το κινητό μου και θα έβγαζα φωτογραφία αυτό εδώ, για να μας μείνει. Αν κάτι θα ήθελα να σας μείνει από τη δική μου την εισήγηση, είναι αυτή εδώ η οθόνη. Έχει το CyberKit. Είναι application. Το έχει κατεβάσει κάποιος από εσάς στο κινητό του? Όχι. Έχει ελάχιστα hits στον αναλογό. Το CyberKit. Το Feel Safe, επίσης application. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πλούτος υπάρχει μέσα σε αυτό εδώ. Εγώ το έχω βάλει στο κινητό μου. Έχει ένα σωρό ερωτήσεις, απαντήσεις. Έχει και τεστ γνώσεων για επιχειρήσεις και για ιδιώτες. Και για γονείς και συμβουλές. Και επίσης έχει ενημέρωση για τρέχουσα τα κατορθώματα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτά είναι πηγή. Αυτά δεν διαφημίζονται. Επίσης έχω cyberkit.gov.gr, καθώς επίσης και το safeinternetforkids.gr. Τι έχω παραλείψει? Έχω παραλείψει το page στο Facebook της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Cyberkids είναι Χρήστο. CyberKids είναι και το saferinternet.gr που επίσης έχει φοβερό και τρομερό περιεχόμενο και ενημερωμένο. Οπότε, το είδατε αυτό? Δεν έχετε δικαιολογία. Συγγνώμη, εγώ θα είμαι αυστηρός.
Δεν μπορούμε να ζούμε σε χρόνια άγνοιας. Λοιπόν, είπαμε προστατεύουμε προσωπικά δεδομένα δικά μας και άλλων. Συμπεριφερόμαστε σε όλους το διαδίκτυο όπως θα θέλαμε εμάς να μας συμπεριφερθούν και αντιμετωπίζουμε το διαδίκτυο σε εργαλείο με τις οδηγίες του. Αυτό σημαίνει ότι διαβάζουμε. Πρόσφατα έχει ενημερωθεί και ο νόμος ο οποίος λέει ότι αναφορικά με την ενασχόληση των νέων κάτω των 15 πρέπει να υπάρχει η συγκατάβαση του γονέα. Πρόσφατα έχει ανακοινηθεί και, και η κατάσταση με το GDPR, όπου η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνουν πολλά πράγματα. Αυτό το θέτω ως πιθανή ερώτηση, δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα γι' αυτό. Και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Γιάννης Ομπόβουτης, καθότι διαβάζουμε τα ίδια βιβλία και τα ίδια newsletter, ότι το καλύτερο φίλτρο είναι η κριτική μας σκέψη, το μυαλό μας. Κλείνω με το να σας πω το εξής. Ασχολούμαστε, αρκετοί από εδώ μέσα, ασχολούμαστε χρόνια με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και θα πείτε ότι μα καλά είναι μόνο μία μέρα. Κι όμως έχουν γίνει μετρήσεις και έχει αποδειχθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ότι έχει επίδραση στο κοινό. Συγκεκριμένα, 1 στα 4 παιδιά μίλησαν για τα θέματα που τους προβληματίζουν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και κάποια άλλα στατιστικά. 79% των παιδιών ένιωσαν πιο σίγουρα κάποια βήματά τους. Κάποια άλλα επικοινώνησαν με τις αρχές. Αυτές οι δράσεις, με λίγα λόγια, έχουν αποτέλεσμα. Δεν το κάνουμε απλά για να μαζευτούμε εδώ, να κάνουμε μια ώρα ομιλία, να νιώσουμε όμορφα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Είναι στοιχείο προβληματισμού. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότημα για την Αλεξάνδρα. Θα συστηθώ κι εγώ, γιατί αν και η πόλη μας είναι μικρή, ενδεχομένως δεν γνωριζόμαστε όλοι το σύστημα μας. Όσοι με γνωρίζουν, με γνωρίζουν από το χώρο της εκπαίδευσης. Αλεξάνδρα Δουλιάμα είναι το επώνυμό μου. Είμαι εκπαιδευτικός. Λειτουργώ στην κυριαρχική υπηρεσία της δευτεροβάθμιας. Ο λόγος μου επομένως είναι πολύ, δεν θα πω παιδαγωγικός εδώ, αλλά είναι εκπαιδευτική κρυά. Επομένως δεν θα μιλήσω για ένα ίντερνετ με τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά περισσότερο για ένα ίντερνετ και για τις διαφορές μας σε αυτό. Και επειδή κατά κύριο λόγο απευθύνομαι σε παιδιά, στα παιδιά σας, καθώς στην περιοχή ευθύνης μου είναι όλος ο νομός, μία για όλο τον νομό, θα πω ότι κάποια πράγματα τα οποία λέμε στα παιδιά σας, όλα αυτά που είπε προηγουμένως ο φίλος και συνάδελφος για το cyber kid, για το safer internet, διαδικτυακούς τόπους όπου μπορεί κανείς να λάβει συμβουλές, να λάβει λύσεις, να λάβει απαντήσεις στα ερωτήματά του, αυτά τα παιδιά σας τα γνωρίζουν γιατί γίνονται εν είδη προγραμμάτων μέσα στα δημόσια σχολεία μας. Λοιπόν, για τα προσωπικά δεδομένα και για το ψηφιακό αποτύπωμα θα μιλήσω και κυρίως με θετική χρειά, πώς μπορεί κανείς να αφήσει θετικό ψηφιακό αποτύπωμα, πόσο διαμοιρασμός ο ψηφιακός δηλαδή θα είναι θετικός. Προσδοκώ, όταν κλείσω την εισήγησή μου και θα είναι δεκάλεπτο όπως υποσχέθηκα, να γνωρίζετε τι ακριβώς είναι στα προσωπικό δεδομένο και πώς διακρίνεται σε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και μη, τι είναι το ψηφιακό μας αποτύπωμα και πώς μπορούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο θετικό για να μην μας εκθέτουν κάποιες συμπεριφορές στο διαδικτυακό κόσμο, κυρίως γιατί μένουν εκεί για πάνω. Έτσι, στο τέλος, φιλοδοξία μας είναι όπως και κάθε τέτοιας δράσης, να μην έχετε μια φοβική στάση απέναντι στο διαδίκτυο, αλλά να το χρησιμοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να φτάσετε δηλαδή πιο κοντά σε αυτό που λέμε ψηφιακό εγγραμματισμό. Είναι μία από τις δεξιότητες που κατονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαραίτητη στην παρέτρα των γνώσεών μας. Ψηφιακός εγγραμματισμός, δηλαδή χρησιμοποιώ τα ψηφιακά μέσα με σοφία. Ξεκινώ με ένα κουδεάκι. Thank you.
αφιβληστικό το υλικό, όταν είναι χρονογραφημένο, δίνει οπωσδήποτε τροφή για σκέψη, όταν είναι ότι χρειάζονται και εξηγήσεις. Όπως είδατε, έτσι συνοπτικά να το περιγράψω, κάθε φορά που κάποιος έπαιρνε σε ένα ψηφιακό μέσο, είτε ήταν το κινητό του, το smartphone, το tablet, το δεν ξέρω, ο υπολογιστής του, προφανώς κατέβηκε κάτι το οποίο το αφαιρούσε από πάνω και αποκάλυψε την ιδιωτικότητά του. Δηλαδή ξεγυμνωνόταν δημοσίως. Αυτό είναι το νόμο. Έχετε αναρωτηθεί πόσα πράγματα για τον εαυτό σας έχετε αποκαλύψει εσείς δημοσίως? Αν δηλαδή γκουγκλάρει κανείς το όνομα του καθενός από εσάς στον δημοσιακό κόσμο, τι μπορεί να βρει? Κάποιος που έχει πρόσβαση ενδεχομένως στο προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, στο Instagram, στις αναρτήσεις σας, σε ένα blog, σε κάποια βίντεο στο YouTube. Θα θέλατε να απαντήσετε τι πιθανολογείτε ότι γνωρίζει για σας ανοιχτά το κοινό? Οπωσδήποτε ένα ονοματεπώνυμο. Τόπο κατοικίας. Γιατί ονοματεπώνυμο? Γιατί για να κάνεις ένα email, για να κάνεις ένα λογαριασμό, ή για να κάνεις ένα blog, ενδεχομένως το έχεις καταθέσει. Είσαι τόσο απλό. Ενδεχομένως, να σας πω από το άλλο. Σας αφορά μία απόφαση και έχει βγει στο διάβημα. Αν γκουγκλάρω το όνομά σας, θα το έχω δει. Και το δημόσιο το έχω εγώ. Έτσι. Πάντως είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι δημοσίως κοινοποιημένο. Ένα ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο και μία διεύθυνση επαρκούν, όπως λέω πολλές φορές στα παιδιά, αν το έχουν δημοσίως, ως στοιχεία που μπορείς να είσαι εντοπίσιμο στο φυσικό κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μπορεί να είναι ενδεχομένως και το επάγγελμα ή κάποιες φωτογραφίες που είχε ο θελός αναρτούμε ή κάποιοι φίλοι μας αναρτούνται πώς θα μας ρωτήσουν. Ή η οικογενειακή κατάσταση. Ας πούμε στους προσωπικούς μου λογαριασμούς δηλώνω ότι είμαι έγκαιρο. Ενδεχομένως έχω και φωτογραφίες των παιδιών. Μέχρι και την ηλικία. Εντάξει, δεν έχω βάλει χρονολογία, εγώ η ηλικία δεν έχω καλύπτει. Έχουμε παραχωρήσει λοιπόν πολλά από τα δεδομένα που μας αφορούν από τα δεδομένα που λέγονται προσωπικά. Βάσει του νόμου, προσωπικά είναι όλα αυτά τα στοιχεία αναγνώρισης, αλλά και τα φυσικά μας χαρακτηριστικά. Η εκπαίδευσή μας, καθένας που κάνει, μπορεί κανείς μάλλον, αν ψάξει για μένα να βρει ποια σχολεία έχω τελειώσει, πού έχω τελειώσει, αν έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και τι άλλο αφορά η εκπαίδευσή μου, τις εργασιακές μας σχέσεις, την οικονομική μας κατάσταση, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες και συνήθειες. Κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι πιο ευαίσθητα από αυτά που αναφέραμε. Είναι πιο ευαίσθητα διότι αν γίνουν αφορμή για συζήτηση, μπορεί να γίνουν εμπριστικό υλικό και να πυροδοτήσουν δικαστικές καταστάσεις, να ενταχθούν δηλαδή σε μια ρητορική του μίσους. Αυτά είναι ό,τι αφορούν πεπιθήσεις. Φιλετική εθνοτική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, φιλετικές και φιλοσοφικές πεπιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, το ιατρικό μας απόρριτο, η ερωτική μας ζωή, το ποινικό μας μητρό. Αυτά είναι πράγματα που καλά είναι να παίρνουμε διπλοασφαλισμένα και είναι αφελές το να κοινοποιούνται και επικίνδυνο από το να κοινοποιούνται από τρίτους δίχως να μας ρωτήσουν. Αυτά τα ονομάζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Και πώς είναι δυνατόν να τα διαμοιραστώ αυτό στο διαδίκτυο? Με πάρα πολλές δράσεις μου. Αφήνω τα σχόλια σε ένα blog. Έχω αποκαλύψει πολιτική πεποίθηση, προσωπική πεποίθηση, θρησκευτική πίστη. Με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με μία μηχανή αναζήτησης για τις προτιμήσεις μου, τις μουσικές, τις διατροφικές, οτιδήποτε άλλο. Μέσω και ενός mail. Μην νομίζετε ότι ακόμα και το mail που στέλνετε σε ένα δέκτη δεν το παραλαμβάνει ένας τρίτος που θα το επικοινωνήσει στον τελικό αποδέκτη. Με ανάλυση ψηφιακού υλικού γενικότερα. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβασα αυτή την ιστορία. Και για τον λόγο αυτό την έφερα εδώ να σας την αναγνώσω. Βρήκα λοιπόν σε ένα κείμενο που έλεγε μήπως κάποιος με παρακολουθεί. Αφορούσε παιδιά ηλικίου, μιλούσαμε για το θέμα της, του Big Brother στη ζωή μας και μου λέγανε τα παιδιά μου πώς γίνεται αυτό το παιδί. Και λέω παιδιά γίνεται πολύ συγκεκριμένα. Να ένα παράδειγμα. Σηκώνεσαι το πρωί και διαβάζεις το email σου. Ο πάροχος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταγράφει την ώρα που πήγε στο λογαριασμό σου, σε ποιον έστειλε το μήνυμά σου, την ώρα που εστάλει το μήνυμα. Παρακάτω κατεβάζεις ένα τραγούδι. Η μουσική σου προτίμηση έχει καταγραφεί. Κάνεις τη διαδρομή από το αυτοκίνητο στο σπίτι, αν είσαι ενήλικας, το έχω αλλάξει για να απευθύνεται σε ενήλικες. Το αυτοκίνητο σου έχει GPS, έχει καταγράψει. Ή κάμερες στον δρόμο που ελέγχουν την κυκλοφορία και την οδηγική σου συμπεριφορά. Καταγράφεσαι, παρατηρήσε, παρακολουθήσε. Μπαίνεις στον χώρο εργασίας σου. Ηλεκτρονικό το σύστημα που θα καταγράψει την παρουσία. Ηλεκτρονικός ο φάκελος που αφορά την αξιολόγηση για την επίδοσή σου και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την εργασία σου. Κάποιος σου τραβάει μια φωτογραφία. Έχει δικό σου υλικό στα χέρια του. Μπορεί να το ανεβάσει, μπορεί και όχι. Αν το ανεβάσει χωρίς να σε ρωτήσει, έχει ήδη υποπέσει σε ένα αδίκημα.
έχετε δίκτυο από το σπίτι. Ο browser καταγράφει αυτό που περνά. Βλέπει τις προτιμήσεις σου, εγκαθιστά αυτά τα cookies, τα μικρά αρχεία, τα οποία μπορούν να σε αναγνωρίσουν αν ξαναεπισκεφτείς τη σελίδα. Για το οποίο οφείλουμε να μάθουμε περισσότερα. Θέλεις μια ηλεκτρονική κάρτα για να μπορέσεις να την αποστείλεις, βάζεις διάφορα δικά σου προσωπικά στοιχεία όπως το ζητά και το email σου. Ψάχνεις στοιχεία για ένα project. Πρέπει να το παραδώσεις αύριο. Στο Google καταγράφονται όλες οι αναζητήσεις. Πολλές φορές μιλάω στα παιδιά σας. Να στείλει κάτι προσεκτική, γιατί εσείς από περιέργεια έχετε την τάση να σερφάρετε σε σελίδες που ενδεχομένως δεν είναι το πιο κατάλληλο περιεχόμενο για να χαρακτηριστείς ότι έχεις ένα θετικό ψηφιακό ίχνος. Να γίνω πιο συγκεκριμένη. Είχε ένας μαθητής ζωηρό ενδιαφέρον για τις οργανώσεις της Μέσης Ανατολής. Αλ-Κάιντα και ΙΣΙΣ και τα λοιπά. Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να τον πειράζουν οι φίλοι του ότι θα είσαι εντοπίσιμος, διότι από το IP σου, δηλαδή από το τερματικό σου, βλέπουν διαρκώς αν κάποιος το παρακολουθεί, ότι κατεβάζει συνέχεια στον εύρο κάποιος τέτοιες σελίδες θέλει να ενημερωθεί γι' αυτό. Ακόμα και οι μηχανές αναζήτηση δεν είναι άφορες. Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, βάζεις την κάρτα μέρους, πας στο σούπερ μάρκετ με την κάρτα σου καταγράφεται το τι θα αγοράσεις, ακούς φωνητικά μηνύματα στο κινητό, βλέπεις καταγεγραμμένες κλήσεις, όλα αυτά καταγράφονται. Και φυσικά, αν δεις το Facebook, μπορεί να δεις και τη φωτογραφία που έβγαλε ένας φίλος πρόσφατα. Ψηφιακό αποτύπωμα λοιπόν, κάθε φορά που κάνουμε μια διαδικτυακή ενέργεια. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό? Γιατί όμως είναι τόσο σπουδαίο? Καταρχάς, γιατί αντιγράφεται πανεύκολα. Ό,τι καταθέσω εκεί, μπορεί να το έχει στη διάθεσή του οπουδήποτε. Να το επικολλήσει οπουδήποτε. Είναι μόνιμο. Είναι ορατό σε παγκόσμιο κοινό. Το διαδίκτυο λειτουργεί σαν ένας παγκόσμιος πολλαπλασιαστής. Ήταν ένα κραυγαλαίο αίτημα όλων των χρηστών του διαδικτύου το δικαίωμα στη λύση. Το δικαίωμα στη λύση, λοιπόν, ως αίτημα, ακόμη και τη χώρα μας δεν έχει κατοχυρωθεί. Από τον ερχόμενο Μάιο κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και διαμοιράζεται ταχύτατα και ερήμη μα. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και τι επηρεάζει? Όλη αυτή η κίνησή μου στο διαδίκτυο συγκροτεί ένα προφίλ. Δηλαδή, αν κάποιο που δεν θα το κάνει, εγώ σα λέω ότι είναι απειροελάχιστη πιθανότητα κάποιο να παρακολουθεί εμένα και εσά ατομικά. Το θέμα όμω είναι ότι έχει την επιλογή αν επιλέξει να το κάνει. Αν λοιπόν θέλει κάποιο να βγάλει συμπέρασμα για το άτομό σα, από όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε διαθέσει και έχουμε διαθέσει, σε κοινή θέα, μπορεί να βγάλει συμπέρασμα και αυτό να επηρεάσει τη διαδικτυακή μας φήμη. Κατ' επέκταση, την κοινωνική μας φήμη, δηλαδή την πραγματική μας ζωή, τις επαγγελματικές μας πρακτικές. Όταν μιλάμε σε νέο κόσμο, λέμε επίσης, προσέξτε γιατί μπορεί να επηρεάσει ακόμη και το αν θα γίνεται δεκτή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και είναι αληθές αυτό, δεν έχει δώσει υπερβολής. Σχέση με φίλους, σχέση με οικογένεια, σχέση με επαγγελματίες στον περίγυρό μας, γενικά τι μας συμφέρει η μας. Άρα, τι με συμφέρει? Με συμφέρει να το αξιοποιήσω, γιατί είναι εκεί, γιατί είναι μόνιμο, γιατί είναι παγκοσμίως δυνητικά ορατό και να κάνω όσο καλύτερη διαφήμιση του προφίλ μου συνολικά μπορώ. Δηλαδή να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα, ενισχύοντας το τι κάνω, τι δυνατότητες έχω, τι επαγγέλλομαι, τι γνωρίζω, τι πιστεύω, ποιος είμαι. Να αναρτώ δηλαδή σχόλια και φωτογραφίες και δραστηριότητες που δεν με πειράζει να τις δει ο καθένας. Στα παιδιά λένε, μου λένε, μα που ξέρω παιδιά από τα 16, τι θα με πειράξει στα 36. Και πάντοτε τονίζω, αν δεν ντρέπεσαι να το δει αυτό ο διευθυντής του σχολείου και η μάνα σου, άφοβα, ανέβασέ το. Αν είναι κάτι το οποίο θα δίσταζες να το δει κάποιο από αυτά, από αυτούς τους σημαντικούς ενήλικες, μάλλον είναι ύποπτο, μάλλον θα σε επηρεάσει. Φυσικά και να είμαι ευγενικός ή ευγενική στην διαδικτυακή μου συμπεριφορά, είναι η ετικέτα που λένε, το κρατάω το πρωτόκολλο, netiquette, αναφέρθηκε σε αυτό το μασίν. Επιλέγω από τις ρυθμίσεις απορρίτου μου τι θα εκθέσω και σε ποιους. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είναι ενεργητικά πια. Και φυσικά να χρησιμοποιήσω τα ψηφιακά δικτύα ελέγχου των αποτυπωμάτων μου για να δώσω ένα ξαναλέω θετικό, το θετικότερο δυνατό ψηφιακό μου αποτύπωμα και να κάνω το διαδίκτυο να δουλεύει με όχι εγώ να φοβάμαι μήπως δουλέψει βάρος μου. Σας έχω βάλει εδώ για να κλείσω μία κάρτα που αναφέρεται στο τι αλλάζει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με τον νέο κανονισμό. Είναι ο κανονισμός 679 από πέρυσι τον Απρίλιο του 2016.
Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται η Ελλάδα να το εντάξει στο νομοθετικό της σύστημα. Απαγορεύει φυσικά στα παιδιά κάτω των 13. Γιατί? Γιατί τα παιδιά έχουν πολλά αφεντικά λόγω επιπολαιότητας, είναι ποινικά ανεύθυνα και μπορούν να υποπέσουν σε πάρα πολλά ολισθήματα. Εάν επιτρέψουμε πριν τα 13, όχι μήπως μετά τα 13 είναι πιο υπεύθυνα, μέχρι τα 15 ανεύθυνα παίρνουν στο νόμο. Αλλά κάτω των 13 οπωσδήποτε δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο, τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ευθύνη βέβαια την επιρρύπτει στον φορέα. Δηλαδή το Facebook πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε ο πιτσιρικάς να μην δηλώνει ξεδός ηλικία για να θεωρείται μεγαλύτερος και να κάνει λογαριασμό. Υπάρχει μια πρόταση ότι μπορεί μέσω ΆΜΚΑ να γίνει κάτι τέτοιο. Από 13 έως 16 το παιδί θα κάνει λογαριασμό, αλλά θα πρέπει αυτό να συνδέεται με το ΆΜΚΑ ενδεχομένως του γονέα για να παίρνουν τη συνένεση από ένα λογαριασμό του γονέα και να είναι βέβαιο ότι κάποιος είναι ήλικας του Ελλήνου. Το ένα λοιπόν είναι αυτό για να προστατεύσουν τα παιδιά. Γιατί αυτά έχουν την τάση να διαμοιράζουν υλικό, να παραδίδουν πληροφορίες που πολλές φορές είναι επικίνδυνες και εκφέρουν και κυρίως επειδή έχουν την ευθύνη τους. Το δεύτερο είναι το δικαίωμα στη λύπη. Αυτό που σας είπα, αν ανεβάσω κάτι το οποίο θα με ενοχλήσει μετά, θα μείνει δηλαδή για πάντα εκεί, ακόμη κι αν εγώ το σβήσω, θα το έχει κάποιος άλλος που το έχει πάρει, το έχει αποθηκεύσει, το έχει αποθηκεύσει. Πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα διαγραφής. Άρα, θα έχουμε επίσης το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στον παγκόσμιο ιστό και μας αφορούν. Αφού είναι δικά μου, γιατί να μην πάω να τα διορθώσω ή να τα ενημερώσω ή να τα επικαιροποιήσω. Διόρθωση λοιπόν και ενημέρωση. Και τέλος, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Υπάρχει η δυνατότητα σε αυτό που συλλέγει από τον ιστό, από τον παγκόσμιο ιστό, από το ίντερνετ, τα δεδομένα μας, να τα κατηγοριοποιεί κυρίως για εμπορικούς λόγους, κυρίως για διαφημιστικούς λόγους, για την βιομηχανία. Μπορώ να αρνηθώ να εναντιωθώ. Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αρχή που στην χώρα μας προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Εσείς βέβαια ενδεχομένως γνωρίζετε, γιατί με ενήλικες έχουμε να κάνουμε, ότι αν θέλω να τα προστατέψω και να τα προστατέψω ενεργητικά, μπορώ να κάνω ο ίδιος σε κάποιον που έχει πάρει υλικό μου report, blog, να το αναφέρω στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κλπ. Ωστόσο, είναι υπαρκτή η υπηρεσία με τηλεφωνικό κέντρο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να καθιστεί κανείς. Και κλείνω λέγοντας ότι επειδή το διαδίκτυο δεν είναι χώρος ιδιωτικός, είναι σαν να βγάζω τα δεδομένα μου στο μπαλκόνι. Και όπως στο μπαλκόνι δεν κάνω ό,τι θα έκανα στους άλλους χώρους του σπιτιού μου, πρέπει να στοχάζομαι διπλά λοιπόν αν θα τα βγάλω. Ό,τι ανεβαίνει αφήνει ίχνος και δεν σβήνει, μένει εκεί για πάντα, για τον λόγο αυτό πρέπει κατά καιρούς να τσεκάρω τι υπάρχει εκεί έξω που με αφορά. Γκουγκλάρετε τον εαυτό σας, βάλτε το ονοματικό νομό σας σε μια μηχανή μαζί της και δείτε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω αναπτυμμένο για εσάς. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της ασφαλείας. Όσο μικρότερο το κοινό και κυρίως γνωστό σας, τόσο το καλύτερο. Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε και ασφαλώς εσείς ενήλικες γνωρίζετε πολύ καλά τι σας εκφέρει και τι όχι. Μην λειτουργείτε εν θερμό. Απενεργοποιώ και διαγράφω δίκτυα που δεν χρησιμοποιώ και φυσικά δημιουργώ ένα ψηφιακό αποτύπωμα όσο το δυνατόν πιο θετικό και με πιο καλά χαρακτηριστικά για μένα που προσθέτουν στην αξία μου. Ο Σεφ Ντόντιν είναι ένας συγγραφέας 18 best seller, είναι ο γκουρού του marketing και της ηλικίας. Είναι αυτός που τελικά διατύπωσε το ότι, κοιτάξτε, είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο το ίντερνετ. Είναι πολύ ανόητο εκ μέρους σας να εκτίθεστε εκεί και να μην παίρνετε κάτι από αυτό. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να χτίσετε καριέρες και το προφίλ σας και το επαγγελματικό σας, τέλος πάντων, image όπως εσείς το θέλετε. Προσέξτε όμως, λέει, όταν κάνεις κάτι τώρα, καταλήγεις σε ένα μόνιμο αρχείο. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να φορτώνεις τη μηχανή αναζήτησης με μια μακρά σειρά θετικών αναζητήσεων και να ενεργείς πάντα σαν να σε καταγράφει κρυμμένη κάμερα. Γιατί σε καταγράφει. Αυτό είναι το δεδομένο. Ευχαριστώ. Τώρα θα δούμε ένα σύντομο εξάλεπτο βιντεάκι, 3-4 ερωτησούλες με τον ταξίαρχο, τον κύριο Παπαπροδρόμου, τον επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία πάρθηκε προχθές. Καλησπέρα κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας για αυτή τη σύντομη κουβεντούλα. Να μιλήσουμε λιγάκι για τις καταγγελίες μίσους, όπου διάφοροι ανώνυμα ή και μερικές φορές με ψευδόνυμα ή
τυχόν επώνυμα, σχολιάζουν στα social media. Τι επιπτώσεις υπάρχουν, μπορούμε να τους βρούμε και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχήν, θα δούμε ότι το διαδίκτυο πλέον είναι ένα μέσο έκφρασης. Και σαφέστατα, και θα έλεγα και προέκταση, και το λέω πολλές φορές, και προέκταση της γραφής, δηλαδή ως μέσο επικοινωνίας του γραφικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινωνίες. Θα λέγω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό και ένα κομμάτι συμπεριφορών που άπτονται, συμπεριφορών που στρέφονται, που έχουν μια χρειά αντικοινωνική, θα λέγαμε, είτε αφορά θέματα ρητορικής μίσους, είτε απλώς συγκοφαντικών δυσφημίσεων κλπ. Που δυστυχώς σημαίνει, είναι μια πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι οι τεχνολογίες και οι δυνατότητες που μας δίνουν οι τεχνολογίες που φταίνε, φταίει η χρήση των τεχνολογιών που εμείς κάνουμε. Είναι προς ποια κατεύθυνση το πάμε το θέμα. Είναι θέμα των επιλογών μας, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, μην δαιμονοποιούμε τις τεχνολογίες όταν η χρήση, αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε, δεν είναι το σωστό. Έτσι. Άρα, εκείνο πρέπει να μας προβληματίζει, έτσι, να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν εμάς, ο καθένα μας. Τι να αποφύγουν και πού να επενδύσουν οι γονείς? Καταρχήν, όλα τα παιδιά είναι. Ακόμη και τα μεγαλύτερα, απλώς δεν ομολογούμε ότι έχουμε το παιδί μέσα μας, ο καθένας μας. Λοιπόν, αυτό δεν το ξεχνούμε. Λοιπόν, εκείνο που θέλουμε να πούμε όμως σε κάθε περίπτωση ως γονείς κλπ, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι το νέο περιβάλλον που ζουν και μεγαλώνουν πλέον τα παιδιά μας είναι, αναπτύσσεται παράλληλα και με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται παράλληλα. Δηλαδή, είναι η γενιά που βρήκε την ψηφιακή πραγματικότητα σε εξέλιξη, γεννήθηκε με αυτήν, ενώ εμείς, ας πούμε, θα λέγαμε, θα χαρακτηριζόμασταν ως ψηφιακοί μετανάστες, δηλαδή το βρήκαμε στην πορεία. Αλλιώς ξεκίνησε στη δική μας παιδική πραγματικότητα και αλλιώς είναι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα των παιδιών μας. Και αυτό το διαπιστώνετε πολύ εύκολα, αν αφήσετε για λίγο στο τραπεζάκι, στο σαλόνι το κινητό σας και το πάρει το παιδί σας και το επεξεργαστεί, θα δείτε την ικανότητα και την δυνότητα χειρισμού που έχει στις τεχνολογίες. Ας μιλήσουμε λιγάκι για την υπηρεσία σας. Σε επίπεδο αριθμών, πόσες αναφορές είχατε, ας πούμε, για το περασμένο έτος, το 2017, η φύση τους, με τι είχε να κάνει και πόσες αξιολογείτε εσείς? Καταρχήν, να πούμε ότι χρόνο με το χρόνο η διεύθυνσή μας υπάρχει, να πούμε, να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές και οι θεάτρες, οι βροατές. Ξεκινάει από τις 15 Τρίτου του 2015 ως διεύθυνση, η οποία καλύπτει όλη την ελληνική επικράτη. Από το σημείο Πινέζα πάνω που είναι στα δίκαια του Εύρου μας, του ακριτικού μας νομού, μέχρι κάτω στη Γάρδο, μέχρι το Καστελόριζο και βόρεια στα Διαπόντια νησιά. Καλύπτει όλη την επικράτεια και μάλιστα θα λέγω ότι και ενημερώσεις σχετικά έχουμε ξεκινήσει από εκεί πέρα, γιατί θεωρούμε προτεραιότητα να ενημερωθεί και ενημέρωση να καταλήξει να φτάνει στο κέντρο, να ξεκινάει από τα ακριτικά μας σημεία και να φτάνει εδώ. Πρέπει να αντιστρέψουμε την προσέγγιση. Θα έλεγα ότι έχουμε αυξητικό αριθμό. Στοιχεία υπάρχουν για το 2016. Τώρα σε κανένα μήνα από σήμερα που μιλάμε θα βγουν και τα στοιχεία του 2017. Θα σας πω ότι σε επίπεδο δικογραφιών, να πούμε, υποθέστε περίπου στις 3.000 δικογραφίες, 2.877 να είμαστε στον ακριβή αριθμό, μια αύξηση της τάξης του 30%, 29,6% θα λέγαμε. Επίσης, έχουμε πολλές περιπτώσεις με απάτες, δηλαδή αυτό που λέμε για την οικονομική διάσταση του διαδικτυακού εγκλήματος, γιατί λίγο ως πολύ όλοι μας προβαίνουμε σε κάποια αγορά. Ο καθένας βιωματικά γνωρίζει, αν πάλι να τρέξει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, στο παρελθόν, τη συχνότητα με την οποία είχαμε μία έως καθόλου συναλλαγές ηλεκτρονικά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυξάνει με τον προβλεψισμό των χρήσεων, θα λέγαμε. Αυξάνει και ο κίνδυνος πολλές φορές να πέσουμε και εμείς συστήματα μιας απάτης κλπ. Που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Αν δεν ακολουθούμε κάποιες ασφαλείς κανόνες. Εκτός από τις διαδικτυακές απάτες, κυρίως πού στρέφονται οι καταγγελίες, ας πούμε, ο φόρτος εργασίας του τμήματός σας? Άρα, περισσότερο είναι στα θέματα των προσωπικών δεδομένων. Εκεί σε αυτή την πρώτη θα το ενέτασα, με αφορμή μάλλον αυτό. Στα social media, στη θέση των social media, καταλαβαίνετε ότι για τη χώρα μας είναι πάνω από 5 εκατομμύρια τα προφίλ. Για τον κόσμο, στον πλανήτη, είναι πάνω από 2 δις. 5 εκατομμύρια για τη χώρα μας και υπερβαίνουν δηλαδή οι χρήστες του Facebook για παράδειγμα και 2 δις υπερβαίνουν στον πλανήτη.
Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό και αυτό δείχνει και σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα που θέσατε για την αυξητική τάση που θέσαμε, ακριβώς δείχνει τον δείκτη, τον αυξητικό χρόνο με τον χρόνο, την διαφορετική εικόνα. Και θα έλεγα ότι και αυτό προκύπτει και η ανάγκη αντίστοιχης στελέχωσης. Και φυσικά αυξάνει ο αριθμός των συνεργατών, των συναδέλφων. Υπόψη έχουμε για τη Βόρεια Ελλάδα τη δομή της υποδιεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία εκτείνεται, ξεκινάει από το Βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη μας, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, τον αριθμό 111-88. Το ξαναλέω και σας καλούμε λίγο να δοκιμάσετε, να καλέσετε όπου θα δείτε και τη χωροταξική τέλος πάντων πρόταση που λέμε ανάλογα την περιοχή που κάποιος μας καλεί και την αντίστοιχη επιλογή που κάνει. Το αναβαθμίσαμε πρόσφατα το κέντρο μας γιατί πιστεύουμε στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Έτσι, τον πολίτη υπηρετούμε και όχι τη θέση μας. Αυτό είναι βασικό να το έχουμε υπόψη μας. Και τα προβλήματα του πολίτη, αυτά καλούμαστε εδώ να λύσουμε, να δώσουμε πιστικές απαντήσεις ή να το παλέψουμε να γίνουμε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Επίσης, έχουμε παρουσία στα social media. Σας καλούμε να δείτε το προφίλ μας στο Cyber Alert ή το Cyber Kit, δύο προφίλ που έχουμε στο πιστοποιημένα πλέον από τη Facebook. Και εδώ να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλη την ομάδα, όλα τα παιδιά που βοηθούν, όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και όλες τις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο, και άλλων υπηρεσιών και φορέων του Ελληνικού Δημοσίου της Ελληνικής Πραγματικότητας. Λοιπόν, και το feel safe. Βεβαίως. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι μια εικόνα έχει τις λέξεις και πολύ σωστά και σας ευχαριστούμε. Αυτό που δείξατε μόλις προηγουμένως είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας κρατικής οντότητας όπως είναι η υπηρεσία μας με έναν φορέα του ιδιωτικού τομέα όπως είναι η Ένωση Ελληνική Συμμοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, θα έλεγα να πω ότι από τη Θράκη ξεκίνησα και θα ήθελα κλείνοντας να κλείσω με ένα στίχο του Γλυζινού στο Άσμα Θρακών που λέει «Από τη Θράκη, από την Πιερία ξεκίνησε η θρησκεία». Και θα ξεχνώ το ξεκίνημά μου από εκεί πέρα, την αγαπημένη Θράκη. Έτσι, πάντα. Αλλά μας ισχύει αυτό όμως και για όλη την Ελλάδα. Ένα μήνυμα προς το κοινό που είμαι σίγουρος ότι σας ακούει έτσι και με ενδιαφέρον. Είναι ότι να έχουμε το θετικό μήνυμα και το θετικό μήνυμα είναι ότι όταν έχουμε την βούληση και τη διάθεση να λύσουμε τα όποια προβλήματα, αυτά λύνονται. Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο γιατί ακριβώς είναι δημιούργημα του ανθρώπου η τεχνολογία, είναι ένα σταθμό στην ιστορική του διαδρομή. Σε καμιά περίπτωση ο άνθρωπος δεν πρέπει να υπηρετεί την τεχνολογία. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να θωρακίσουμε την κοινωνία μας, τα δικαιώματα των πολιτών μας, του καθενός μας ατομικά, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, είτε στην ατομική διάσταση, είτε στη συλλογική. Και το σημαντικότερο να είμαστε δίπλα σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και είναι τα παιδιά μας. Πανέμορφα. Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μας κάνετε και υπενθυμίζω την πρόσκληση να σας έχουμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Θανάσης Τσολάκης. Δεν μπορείτε να μεταγράψετε γιατί μπορώ να σας το αποκούπωμα. Επιθυμούμε το αποκούπωμά σας. Βλέπετε αυτό. Καλησπέρα να πω και εγώ λοιπόν. Εγώ είμαι ο Θανάσης Τσολάκης. Είμαι εδώ γιατί δουλεύω στο ίντερνετ. Είμαι ένας από τους δύο διαχειριστές του site reportal.gr. Και αυτό για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω εγώ είναι αυτό που έχει να κάνει, που αφορά τη σχέση σας με τη δημοσιογραφία η οποία περνάει μέσα από το ίντερνετ. Και όταν λέω τη σχέση σας, εννοώ εσάς ως κοινό, το οποίο ενημερώνεται από τη δημοσιογραφία ή την αμφισβητεί ή την επικροτεί. Το ρήμα προσδιορίστε το εσείς όπως θέλετε. Το ζήτημα και εξαιρώ τους δημοσιογράφους από αυτό γιατί οι δημοσιογράφοι οφείλουν, με αυτό το δεδομένο θα μιλήσω, δεν θα κρίνω πώς κάνει ο καθένας τη δουλειά του, θα μιλήσω με δεδομένο ότι κάθε δημοσιογράφος σέβεται τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και είτε το ρεπορτάζ του τυπώνεται σε χαρτί, είτε τυπώνεται, είτε προβάλλεται σε ένα τηλεοπτικό δέκτη, είτε ακούγεται σε ένα ραδιόφωνο, είτε, είτε ανεβαίνει σε ένα site, ανεβαίνει με σωστούς όρους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το ζήτημα, αυτό που έχει αλλάξει το ίντερνετ στη δημοσιογραφία είναι η επίδραση, η αλληλεπίδραση με το κοινό. Είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές στη ζωή σας, στην ψηφιακή σας ζωή, όλοι εσείς έχετε αισθανθεί μικροί δημοσιογράφοι.
μέσα από τους λογαριασμούς σας στα social media. Πολλές φορές έχετε ανεβάσει φωτογραφίες, έχετε μοιραστεί μια πληροφορία την οποία έχετε θεωρήσει δημοσιογραφική. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι λάθος. Είναι κακό να τον υιοθετείτε και αυτό δεν μαλώνω κανέναν αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να εκλειφθεί ως τέτοιο. Είναι όμως μια παρανόηση που συμβαίνει και που αφορά όλους μας και είναι αυτή η κατάσταση τελικά που δημιουργεί αυτό που λέμε fake news, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό τον προσδιορισμό μας στα social media, προκειμένου τελικά να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ασφαλές διαδίκτυο. Ο προσδιορισμός μας λοιπόν στα social media πολλές φορές χάνεται. Πολλές φορές οι καταναλωτές της είδησης επιθυμούν και να την παράξουν. Και στην προσπάθεια αυτή παράγεται ένα προϊόν το οποίο δεν είναι σωστό. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που μπορώ να σας πω είναι τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και το πώς στέκεται ο καθένας σε αυτά, οι φωτογραφίες των παρισταμένων στα συλλαλητήρια δεν είναι είδηση. Είναι φωτογραφίες, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε είδηση, το γεγονός όμως ότι εγώ είμαι στο συλλαλητήριο, μη έχοντας την ιδιότητα του δημοσιογράφου που καλύπτει εκείνη την ώρα το συλλαλητήριο, το να ανεβάσω μια φωτογραφία στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι μετέδωσα μια είδηση, σημαίνει ότι μετέδωσα μια φωτογραφία από το συλλαλητήριο του Μακεδονικού. Για να αξιολογηθεί αυτή η πληροφορία, πρέπει να συνδυαστεί με άλλες και εν τέλει να αποτελέσει την είδηση την οποία θα καταναλώσει ο τελικός της αποδέκτης. Όλο αυτό το λέω γιατί αυτή η νοοτροπία θεωρώ ότι κληροδοτείται. Άρα λοιπόν αφορά και τα παιδιά σας άμεσα. Αφορά τον τρόπο, τα παιδιά σας αντιγράφουν τον τρόπο που εσείς χειρίζεστε τη σχέση που δημιουργείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ δεδομένο ότι τα παιδιά σας διαβάζουν την εφημερίδα Καθημερινή, ας πούμε, γιατί τη διαβάζει ο μπαμπάς κάθε Κυριακή αγοράζει την Κυριακάτικη και τη διαβάζει. Αντιστοίχως θεωρώ ότι τα παιδιά σας θεωρούν πολύ εύκολο ότι μπορούν να σχολιάσουν κάτω από μια ανάρτηση του reportal.gr επειδή το κάνει ο μπαμπάς ή το κάνει η μαμά και ούτω καθεξής. Και έτσι να δημιουργείται μια θολή εικόνα η οποία τελικά δεν εξυπηρετεί κανέναν. Δεν εξυπηρετεί ούτε τη δημοσιογραφία, αλλά ούτε το κοινό που οφείλει και πρέπει να ενημερώνεται. Για το πώς αυτό μπορεί να αλλάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, τους οποίους νομίζω δεν υπάρχει λόγος να αναλύσουμε αυτή την ώρα εδώ. Πάντως, ήδη από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργεί πανεπιστημιακό μάθημα, πανεπιστημιακό τμήμα στο εξωτερικό που θα ασχολείται καθαρά με τα fake news, εντελώς ενημερωτικά αυτό. Η δική μου ομιλία μάλλον, την οποία παρακαλώ και προκαλώ να διακόψετε όποτε θέλετε για να συζητήσουμε ό,τι δεν σας αρέσει από αυτά που λέω και να το συνεχίσουμε παραπάνω, έχει να κάνει με μια προτροπή στον καλύτερο αυτοπροσδιορισμό του καθενός μας στην κατανάλωση της δημοσιογραφικής πληροφορίας, γιατί για αυτήν την πληροφορία εγώ μπορώ να μιλήσω και να πω για το πώς παράγεται και προς τα πού πηγαίνει και με ποιους τρόπους διοχετεύεται εκεί. Θα επιμείνω πάρα πολύ στο ότι η είδηση δεν είναι πληροφορία, αλλά η πληροφορία μπορεί να γίνει είδηση. Και για να συνδεθώ λίγο και με τα προηγούμενα, η κυρία Γκουλιάμα είπε πριν για τις πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμαστε διαδικτυακά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτές οι πληροφορίες για τις οποίες μίλησε η κυρία Γκουλιάμα, ξέρετε, είναι αυτές οι οποίες όταν μοιράζονται, πολλές φορές προκαλούν ειδήσεις και συνήθως προκαλούν κακές ειδήσεις. Συζητούσαμε πριν μεταξύ μας με την κυρία Γκουλιάμα για ένα περιστατικό στο οποίο η κόρη μιας οικογένειας θεώρησε σωστό να μοιραστεί στο διαδίκτυο την πληροφορία ότι οικογενειακώς απουσιάζουν από το σπίτι. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι ένα σπίτι στην Αλεξανδρούπολη είναι άδειο. Άρα λοιπόν είναι δυνάμεις στόχος ληστών, άρα λοιπόν μπορεί να προκαλέσει ένα ρεπορτάζ το οποίο να είναι τελικά αρνητικό και το οποίο να λέει ότι ένα σπίτι στην Αλεξανδρούπολη ληστεύτηκε και όλοι να απορούμε πώς είναι δυνατόν να έγινε μια ληστεία
Σάββατο απόγευμα. Από πού ο κλέφτης ήξερε ότι το Σάββατο το απόγευμα το σπίτι ήταν άδειο? Τους παρακολουθούσε? Όχι, παρακολουθούσε το Facebook. Ξέρω ότι είναι δελεαστικό να μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι της ενημέρωσης. Είναι θελκτικό, είναι εγωιτευτικό καμιά φορά, αλλά εν τέλει είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, θεωρώ ότι δεν βοηθάει κανέναν μας, δεν μπορεί να αποβεί επιζήμιο και για την δημοσιογραφία την ίδια, αλλά και για το κοινό που καταναλώνει το δημοσιογραφικό προϊόν, και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να το προασπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και η προάσπιση αυτή μπορεί να γίνει με το συνδυασμό όλων αυτών που ακούσατε πριν από την κυρία Γουλιάμα, με αυτά που θα ακούσετε από τον κύριο Καλτσίδη, με αυτά που ο καθένας έχει στο μυαλό του, και κυρίως με αυτό που ο καθένας ζητάει, επιθυμεί να παίρνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ ότι όλοι σας ελέγχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαβάζετε, τους κάνετε κριτική ως προς το περιεχόμενό τους, θεωρείτε ότι κρίνετε τη φωτογραφία, κρίνετε το βίντεο που βλέπετε, κρίνετε τον τρόπο γραφής, κρίνετε τα πάντα, και απαιτείτε από το εκάστοτε μέσο μαζικής ενημέρωσης να είναι αντικειμενικό, να είναι ποιοτικό, να είναι πλήρες. Όταν λοιπόν έχετε αυτή την απέτηση, γιατί δεν έχετε την ίδια απέτηση από τον εαυτό σας? Για ποιο λόγο ανάγετε τους εαυτούς σας σε μικρούς, ξαναλέω, δημοσιογράφους, και δεν έχει καμία κακία όλο αυτό που σας λέω, και τελικά δίνετε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο εσείς θα καταναλώνατε. Τα social media, η διεύρυνση του ίντερνετ γενικώς, προφανώς θα βελτιώσουν σύν το χρόνο την ποιότητα του παρεχόμενου δημοσιογραφικού προϊόντος. Θα τη βελτιώσουν, γιατί η επικοινωνία λειτουργεί με δίκτυα. Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ χρήσιμα στους δημοσιογράφους, αλλά αυτό θα συμβεί σύν το χρόνο, και όταν το δίκτυο λειτουργεί προς όφελος του δημοσιογράφου, εντός πολλών εισαγωγικών το βάζω αυτό, και εννοώ ότι το δίκτυο αυτό θα δίνει στο δημοσιογράφο την δυνατότητα της συλλογής των δυνατών περισσότερων πληροφοριών, έτσι ώστε η είδηση που τελικά συνθέτει να είναι όσο γίνεται πιο πλήρης. Θεωρώ ότι η κοινωνία είναι καταδικασμένη να πηγαίνει μπροστά, και θα πάει έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κάνουμε όλοι μας, θα θέλαμε μάλλον να κάνουμε όλοι μας, είναι να βοηθήσουμε ώστε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πριν είπατε ότι έγραψε ότι ήταν άλλοι στο σπίτι, πήγαν και το κλέψανε. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι το ένα μέρος της ερώτησης. Το άλλο μισό είναι ότι πρέπει να γράφουμε αλήθεια στο Facebook, όπως στην περίπτωση του δικιά μας, για να μην έρθει κανένας. Να τα γράφουμε όλα. Το να τα γράφουμε όλα ή το να γράφουμε αλήθεια έχει πολύ μεγάλη. Αυτό τώρα προκαλεί μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Προφανώς πρέπει. Το είπε η κυρία Γουλιάμα πριν και θα το χρησιμοποιήσω. Εγώ είχα σκοπό να χρησιμοποιήσω ένα άλλο παράδειγμα. Θα έλεγα ότι όταν είμαστε στο Facebook και όταν είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, η κυρία Γουλιάμα είπε για τον μπαλκόνι. Εγώ θα έλεγα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε σε μια πλατεία. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook κάνω ή δεν κάνω ό,τι θα έκανα ή ό,τι δεν θα έκανα αν ήμουν σε μια πλατεία στην πραγματική ζωή. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Πρέπει να γράψουμε γιατί έχουμε μάθει, ας πούμε. Εγώ ξέρω πολεμικές τέχνες και το γράφω. Με σκοπό να τρομάζει ο κόσμος, ας πούμε. Δεν είναι κακό. Αν είναι αληθές, δεν είναι. Αν είναι αληθές, ναι, φυσικά δεν είναι κακό. Όχι, από αυτή την άποψη. Από την άποψη του ότι προφανώς δίνει μια πληροφορία, θεωρώντας ότι θα ωφελήσει στο να διαμορφώσει ένα προφίλ επαγγελματικό, το οποίο θα το αποδώσει. Είναι αξιοποιήσιμο στοιχείο. Και εν πάση περιπτώσει, όχι επιβλαβές για αυτόν που το ανακοινώνει. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω,
Επειδή αναφερθήκατε δύο φορές σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μην ανεβάζουμε από μία εκδήλωση από το Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη. Εσείς, αν εξαιρέσουμε την ιδιότητα σας ως δημοσιογράφος, σαν πληροφορία αληθή, πραγματικά, θα παίρνατε τις 5 φωτογραφίες των φίλων σας ή ένα πιθανό καθοδηγούμενο κανάλι? Εννοείται εγώ σαν δημοσιογράφος ή εγώ σαν Θανάση? Σαν Θανάση. Σαν Θανάση θα έπαιρνα το συνδυασμό και τη σύγκριση των δύο. Θα έλεγα, τι μου είπε ο φίλος μου, τι είδα στο Facebook του φίλου μου, είδα μια φωτογραφία που δείχνει 1000 άτομα. Τι είδα στο reportal.gr, για να μην λέω άλλα ονόματα, είδα μια φωτογραφία με 500 ανθρώπους. Άρα, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια απόκληση. Άρα, οφείλω να βρω, να ψάξω καλύτερα και να βρω πού είναι η αλήθεια. Αν ψάχνοντας κάνω τους φίλους μου 200 και οι 200 λένε το ίδιο πράγμα, προφανώς εξαπατήθηκα από το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ωραία. Θέλω να πω ότι βοηθάει κατά κάποιο τρόπο. Προφανώς βοηθάει. Αυτό που είπα για να το... Προσωπική άποψη. Ναι, προφανώς και βοηθάει. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πληροφορία και δεν είναι είδηση. Το ότι εσείς ανεβάζετε μια φωτογραφία και δείχνετε ένα γεγονός εν προκειμένου τα 1000 άτομα στο Μακεδονικό Συλλαλητήριο, αυτό είναι μια πληροφορία. Αυτή η φωτογραφία όμως, κατά πόσο εσταθεί, μπορεί να είναι ένα κάδρο κλειστό και να φαίνονται 1000 άτομα. Και όταν το κάδρο είναι ανοιχτό, να είναι μόνο αυτά τα 1000 άτομα. Εγώ δεν. Αυτό πρέπει να ερευνάτε, να διερευνάτε, να λαμβάνονται οι κατάλληλες συμβουλές, επιβεβαιώσεις και διαπιστεύσεις προκειμένου αυτό να υπογραφεί από έναν άνθρωπο που φέρει την ιδιότητα του δημοσιογράφου, για να πάρει ακριβώς την ευθύνη της δημοσιοποίησης αυτής της πληροφορίας. Και να πει ότι, παιδιά, στο συλλαλητήριο έχει 1000 άτομα και. Αν θέλετε πια για μένα, οφείλουμε να πούμε ότι ο Νασίμ Σύριος που μου έδωσε την φωτογραφία είχε δίκιο. Ευχαριστούμε τον Ζολάκη, τον Θανάση. Ναι, το πήρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Χρήστος Κατσίδης, είμαι εκπαιδευτικός. Ασχολούμαστε χρόνια με το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Είμαι πρεσβευτής της Ακαδημίας Ασφαλούς Διαδικτύου. Σήμερα εγώ, θα με συγχωρέσετε λίγο τις διαφάνειές μου, θα σας πω μια ιστορία. Τις έχω λίγο στα αγγλικά. Να σήμερα δεν το βλέπουμε. Εγώ το βλέπω. Ναι, το βλέπεις εσύ, δεν το βλέπουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, η ιστορία που θα σας πω έχει να κάνει με το σεβασμό. Θα δείτε ότι δεν είναι αρκετά με αυτά που είπε και ο Θανάσης ακριβώς πριν λίγα δευτερόλεπτα. Θα σας πω την ιστορία του Σανίλ. Καλύτερα. Λοιπόν, θα σας πω την ιστορία του Σανίλ. Ο Σανίλ ήταν ένας φοιτητής στην Αμερική. Ήταν 23 χρονών και το όνομά του, αν θα το ψάξετε, θα δείτε ότι έχει συνδεθεί με ένα γεγονός με το μαραθώνιο της Βοστόνης. Όπως ίσως θυμάστε μερικοί από εσάς, πριν μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου της Βοστόνης είχε γίνει μια βομβιστική ενέργεια. Τότε, μέσα στο χαμό που γινότανε, το FBI αποφάσισε και έδωσε δημόσιοτητα κάποιες φωτογραφίες. Φωτογραφίες των δραστών ή των πιθανών δραστών. Μια φωτογραφία, παραδείγματος χάρη, ήταν αυτή και μια φωτογραφία ήταν αυτή. Εδώ τώρα έρχεται η ιστορία να δέσει λίγο με αυτά που έλεγε ακριβώς πριν ο Θανάσης. Ξαφνικά, μέσω του δικτύου Reddit, το οποίο είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε φαντάζομαι αρκετά, στο εξωτερικό είναι αρκετά πιο διαδεδομένο και των υπόλοιπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άρχισε ένα κυνήγι μαζικισών. Ψάχνανε να βρούνε να γίνουν οι χρήστες detective. Κάποιοι από αυτούς αναγνωρίσανε στο πρόσωπο των δραστών, αναγνωρίσαν τον Σανίλ, το φοιτητή που σας είπα στην αρχή. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία, αρχίσαν να ποστάρουν στο Twitter, αρχίσαν να ποστάρουν στο Facebook, αρχίσαν να υπάρχει ένας διάλογος ότι παιδιά, βρήκαμε τους δράστες, βρήκαμε τον ένα δράστη, είναι ο Σανίλ. Μοιάζει. Είναι αυτός. Είμαι βέβαιος, θα δείτε ότι τα μηνύματα που γράφουν λένε ότι τον είδαμε δίπλα σε ένα αγόρι που σκοτώθηκε, τον είδαμε δίπλα,
γίνεται ένας μεγάλος δώρος. Το θέμα πήρε αρκετά μεγάλες διαστάσεις στην Αμερική και πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργείται ένας θόρυβος γύρω από το Σανίλ. Βλέπετε ότι λέγανε ότι είναι σίγουροι. Ναι, τον είχα συμφοιτητή, τον έχω γνωρίσει, ναι, φταίει ο Σανίλ, ήταν ο βομβιστής. Λόγω της καταγωγής του, ο Σανίλ ήταν, ο πατέρας του ήταν Ινδός, μητέρα του ήταν Αμερικανίδα. Λόγω της καταγωγής του αρχίσαν να ψάχνουν και για ποιο λόγο έγινε, για ποιο λόγο έγινε η βομβιστική επίθεση. Αρχίσαν να το ρίχναν στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Αυτό που λέγαμε για τα προσωπικά μας δεδομένα. Αρκούσε λοιπόν μόνο αυτό το πράγμα για να ξεκινήσει ένα απίστευτο κυνήγι μαγισσών για το Σανίλ. Η λεπτομέρεια όμως που δεν ξέρω όσοι προλάβατε στην αρχή ήταν ότι ο Σανίλ είχε εξαφανιστεί εδώ και ένα μήνα. Δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τα κανάλια, όπως βλέπετε, στην Αμερική είναι πιο έντονο εδώ. Ευτυχώς, δεν έχουμε φτάσει τόσο πολύ. Μπουκάρανε στο σπίτι του Σανίλ. Η οικογένειά του δέχτηκε ένα απίστευτο bullying και στα τηλεοπτικά κανάλια και στο ίντερνετ. Να πεθάνετε, να φύγετε, να εξαφανιστείτε. Απίστευτες ύβρις. Δείτε, τους πέραν από το CNN, τους πέραν από το CNN, τους πέραν από το ABC, από το Associated Press και πιστεύανε ότι ο Σανίλ ήταν όντως ομοβιστής και περιμένανε από τους οικείους του να κάνουν κάποια δήλωση. Τελικά, το πράγμα άλλαξε. Μόλις δύο μέρες μετά, το FBI αναγνώρισε τους πραγματικούς υπόπτους, τους ομοβιστές, δεν ήταν ο Σανίλ μέσα σε αυτούς. Ξαφνικά, σταματήσαν τα τηλέφωνα, σταματήσαν να ασχολούνται τελείως με τον Σανίλ. Η οικογένειά του βρήκε τότε την ευκαιρία, για να το πω λίγο πιο απλά, χωρίς να είναι ο πιο δόκιμος όρος, να αξιοποιήσει αυτή την δημοσιότητα που πήρε ο Σανίλ για καλό σκοπό, για να τον βρούνε. Ο Σανίλ είχε χαθεί ήδη πριν ένα μήνα. Ο Σανίλ έπασχε από κατάθλιψη. Αρχίσαν λοιπόν, δημιουργήθηκε μια ομάδα στο Facebook και δημιουργήθηκε ένα κίνημα ανθρώπων οι οποίοι γράφοντας μηνύματα στις παλάμες των χεριών τους προσπαθήσανε να φέρουν πίσω τον Σανίλ, να τον επίσουν να επιστρέψει. Τα μηνύματα αυτά μέσα σε αυτόν τον κόσμο βρέθηκαν πάρα πολύ και ζητούσαν αργότερα συγγνώμη από την οικογένεια, βρέθηκαν άτομα τα οποία πριν μόλις λίγες ώρες βρίζαν τον Σανίλ, τον διώχναν από τη χώρα τους. Δεν τους φερόταν με τον παραμικρό σεβασμό. Ο Σανίλ λοιπόν έγινε η αιτία να δημιουργηθεί μια κοινότητα, να ενωθούν οι άνθρωποι ώστε να έχουμε τον κοινό σκοπό. Ναι, θα πρέπει να βλέπουμε λίγο και την σωστή πλευρά, να βρούμε και την καλή πλευρά του διαδικτύου. Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αλληλεγγύη και όχι να επιτιθόμαστε στον άλλον απλά γιατί έτυχε μια φωτογραφία να του μοιάζει. Βλέπετε τα διάφορα μηνύματα. Ζητούσαν όλοι από τον Σανίλ να γυρίσει. Ο Σανίλ βρέθηκε, δυστυχώς, νεκρός. Ο Σανίλ είχε αυτοκτονήσει ένα μήνα πριν γίνει καν η βομβιστική επίθεση στη Βοστόνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και ίσως θα πρέπει να αναλογιστούμε, πόσο εύκολο είναι να βρεθεί οποιοσδήποτε από εμάς θέση του Σανίλ. Απλά και μόνο γιατί μοιάζει μια φωτογραφία μας με ένα γεγονός. Πόσο εύκολο είναι να βρεθούμε στη θέση της οικογένειας του Σανίλ. Γιατί κάποιο γενικό μας πρόσωπο έτυχε να μοιάζει ή έτυχε να το επιτίθονται. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ο κόσμος, όπως λέγανε οι περισσότεροι, παρασύρθηκαν. Θέλανε να το παίξουν μικροί δημοσιογράφοι, ήταν απίστευτο. Και η κατάληξη ήταν τραγική, όχι μόνο γιατί ο Σανίλ είχε όντως πεθάνει ένα μήνα πριν, αλλά και η κατάληξη, σκεφτείτε αυτή την οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της ένα μήνα, να έχει ξαφνικά όλη την Αμερική να την κυνηγάει. Γι' αυτό λέμε, πρέπει να σεβόμαστε, πρέπει να προσέχουμε τι γράφουμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτά που γράφουμε. Αν δεν μας αρέσει κάτι, δεν είναι ανάγκη να το σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να ειρωνευόμαστε τον άλλο. Δεν υπάρχει λόγος να τον κοροϊδεύουμε τον άλλον. Θα σας πω εδώ και ένα παράδειγμα χθεσινό βραδινό, πραγματικό. Σε μια ομάδα που είμαι στο Facebook, είναι σχετικά με τον προγραμματισμό, με το αντικείμενό μας, ένα παιδί εξέφρασε μια απορία.
απλοϊκή, ήταν κάτι απλό. Κάποια άτομα προσπαθήσαν να τον βοηθήσουν, κάποιοι άλλοι αρχίσαν να τον ειρωνεύονται, να τον λένε τι είναι αυτά που ρωτάς. Αρχίσανε ουσιαστικά να του κάνουν ένα bullying. Το παιδί αυτό ήταν 16 χρονών, μόλις είχε αρχίσει να ασχολείται με προγραμματισμό, δεν μπορούσε να ξέρει κάποια πράγματα. Δεν πρέπει λοιπόν, ειδικά, δεν τον ξέρουμε τον άλλον, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν υπάρχει λόγος να επιτεθόμαστε στον άλλον. Πρέπει λοιπόν, όσο είμαστε μέσα στο διαδίκτυο, να φερόμαστε με σεβασμό. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να αξιοποιούμε το μέσο για καλό σκοπό. Η ιστορία του Σανίλη μπορεί να ήταν τραγική, αλλά ο σκοπός και η δύναμη που μας δίνει το μέσο σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ θετική. Έχουν βρεθεί άτομα λόγω της ταχύτητας και της ευκολίας που προσφέρει το ίντερνετ. Άρα λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να φερόμαστε με σεβασμό μέσα στο διαδίκτυο. Ας προσπαθήσουμε να το αξιοποιούμε για καλό σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε, οι εισηγήσεις ήταν πολύ σύντομες. Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε είτε κάτι το οποίο έμεινε ημιτελές, είτε κάποια απορία που σας... Έλα. Ναι. Προτιμάτε αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Σμάρτος. Δευτερόλεπτα θέλει. Καλησπέρα και από μένα. Έχω πολλά συγχαρητήρια στο νεοσύστατο Σύλλογο Τεχνολογίας. Νομίζω ότι το πεδίο στο οποίο μπορείτε να βοηθήσετε, καθώς καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει, νομίζω ότι το πεδίο στο οποίο μπορείτε να βοηθήσετε είναι τεράστιο και αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Θα ήθελα να καταθέσω προς προβληματισμό, προς συζήτηση αλλά και προς ενημέρωση ένα ζήτημα το οποίο λίγο πολύ όλους μας αφορά, μια και από ό,τι άκουσα είναι μετρημένη στα δάχτυλα όσοι δεν χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αίθουσα και αφορά κυρίως το πεδίο που κάνουμε διαδικτυακά σχόλια και σε ό,τι αυτό αφορά τις συνέπειες που μπορεί να έχει κάποιος σχολιάζοντας, είτε αυτός ο οποίος φιλοξενεί σχόλια στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε ένα ηλεκτρονικό μέσο, όπως εδώ πέρα είναι ο κύριος Τσολάκης, ο διαχειριστής του ρεπόρτερ. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο μας αφορά όλους, νομίζω όλοι μας και σχολιάζουμε και κάνουμε αναρτήσεις, αλλά έχει ενδιαφέρον να σας πω ένα περιστατικό το οποίο με αφορά άμεσα και κυρίως βέβαια το αναφέρω ως παράδειγμα. Όπου έπλεξα σε μια ιστορία μέσα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτω όπως και όλοι, όπου κάποιος σχολίασε στη δική μου την ανάκτηση αναφερόμενο σε ένα τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο θύχτηκε από την αναφορά την οποία έκανε ο διαδικτυακός φίλος, σε εισαγωγικά, και η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Και μάλιστα είναι σε λίγους μήνες σε μια εκδικαστή υπόθεση. Το κακό και το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι μαζί με αυτόν ο οποίος έκανε τα σχόλια, σύνομαι και εγώ ως κατηγορούμενος στο δικαστήριο, διότι φιλοξενήθηκε από το δικό μου μέσο κοινωνικής δικτύωσης αυτό το σχόλιο. Αυτό που πρέπει εγώ να καταθέσω από τις οδηγίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, καταρχάς η πρόσφατη νομολογία ξεχωρίζει τα παραδοσιακά μέσα, μια εφημερίδα για παράδειγμα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τις ηλεκτρονικές ενημερωτικές σελίδες, σαν το ρεπόρτερ του κ. Ζουλάκη, μια και στις εφημερίδες, όπως λέει η νομολογία, περνάει από κάποιο φίλτρο, διότι χωρίς την άδεια του μέσου δεν μπορεί κάποιος να κάνει το σχόλιο. Μην μας πείτε για την νομολογία. Εγώ θέλω να κάνω 3 ερωτησούς. Απλώς να πω λίγο, να βοηθήσω, δεν ξέρω αν μπορείτε, φαντάζομαι ότι μπορείτε να απαντήσετε, αλλά προς χάρη της συζήτησης, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν διαχωρίζονται από τα παραδοσιακά μέσα, δεν υπάρχει ευθύνη για από τους διαχειριστές όσον αφορά στο να υποχρέωση να ελέγχουν τα σχόλια από τρίτα πρόσωπα.
παρά μόνο αν κάποιο πρόσωπο θυκτεί είτε για εμπριστικούς είτε για συγκοφαντικούς λόγους, μπορεί να καλέσει είτε την σελίδα την ενημερωτική είτε το διαχειριστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να αποσύρει αυτό το σχόλιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, βέβαια τα κίνητρα είναι πολιτικά, δεν έχει σημασία όμως, το αναφέρω προς προβληματισμό, διότι όλοι ενδεχομένως θα μπορούμε να βρεθούμε σε μια θέση που να κατηγορηθούμε, κυρίως γιατί φιλοξενήσαμε το σχόλιο κάποιου τύπου προσώπου. Σαφώς αυτός που ο ίδιος σχολιάζει, όπως υπόθηκε και πριν από όλους τους ομιλητές, έχει την ευθύνη αυτό που λέει και εφόσον κληθεί από κάποιον θυγόμενο σε κάποιο δικαστήριο, θα πρέπει να έχει και αυτός την υποχρέωση να αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται και κατά πόσο ισχύει. Κλείνοντας να πω από αυτά που είπε και ο κύριος που φιλοξενήσατε από την δύο συμποταξίαρχος, είδατε ότι είχε μια ελαστικότητα στο διαδίκτυο, ότι είναι ένα αναγκαίο κακό. Δεν μπορούν και εκεί να περιορίσουν ακόμα και τα σχόλια, μίσους, αν θέλετε, ψυχοφαντίας, διότι είναι τόσο μεγάλη η διακλάδωση που υπάρχει πλέον. Δηλαδή, σε κάθε ανάρτηση μπορούμε να συναντήσουμε και εκατοντάδες έως και χιλιάδες σχόλια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα φίλτρο ελέγχου αυτών των σχολείων. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να πούμε, ότι και καταθέτω σε μια ιδιαίτερα και τη δική σα άποψη, ότι οποιοδήποτε θίγεται από σχόλια μπορεί να αναφερθεί στον χρήστη, είτε είναι ιστοσελίδα, είτε είναι και μέσω κοινωνική δικτύωση, και να ζητήσει ένα σχόλιο να απομακρυνθεί. Τώρα, το να πάει αυτό το πράγμα στα δικαστήρια, νομίζω ότι είναι μια άλλη περίπτωση. Ίσως δεν μας αφορά σήμερα. Να πω μόνο, επειδή είναι και ο κ. Φωτάκης εδώ πέρα, ότι και στη δική του την ιστοσελίδα, στο report, αλλά να τρέχοντας μέσα, βλέπει κάποια σχόλια χρηστών του διαδικτύου, τα οποία αναφέρονται είτε με κομψούς είτε με άποψους τρόπους, ξέρουμε πώς αντιδράει ο κόσμος, κυρίως σε πολιτικά πρόσωπα είτε σε θρησκευτικούς ηγέτες της περιοχής μας. Φαντάζομαι, θα μας πει ο κ. Τσολάκης, αν υπάρχει τέτοιο φίλτρο να μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα σχόλια. Σε ευχαριστώ. Τρεις, μην κλείσετε το μικροφωνό, τρεις ερωτήσεις έτσι διευκρινιστικές. Σε ποιο μέσο ακριβώς έγινε, αν έγινε σε Facebook. Στο Facebook, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook. Έγινε επώνυμα. Ποιο πράγμα. Έγινε επώνυμα από κάποιο. Το σχόλιο έγινε. Το σχόλιο έγινε από κάποιο διαδικτυακό φίλο επώνυμο. Ωραία. Και το περιεχόμενο αυτού, περίπου τι φύσεις ήταν. Έτσι, για να έχω μια εικόνα. Η φύση είναι ότι χαρακτήριζε κάποιο πολιτικό πρόσωπο της περιοχής με κάποιο χαρακτηρισμό, ας πούμε. Ωραία. Σε κάθε περισσό. Αν θέλετε να σας πω και τον το χαρακτηρισμό, αλλά να μην το περιορίσουμε, δεν υπάρχει. Γενικά μιλάμε και σε κάθε περίπτωση εμείς εδώ. Δεν έχει υποσχεθεί, δηλαδή. Είναι ένας χαρακτηρισμός μιας ιδιότητας, ας πούμε, η οποία θεωρήθηκε από το πρόσωπο αυτό ως προσβλητικό, συστοφαντικό, θα έλεγα. Αντίληπτο. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση εμείς να πούμε στον κόσμο, αναλαμβάνω εγώ το πρώτο μέρος, ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει μετά από μένα. Σε κάθε περίπτωση εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστές. Εμείς έχουμε κάποια εμπειρία, ο καθένας μπορεί να μιλήσει από μόνο σου και με δικιά του ευθύνη, όπως ακριβώς και στο διαδίκτυο. Τώρα, επειδή πλατείασε η ερώτηση, υπάρχει μέρος όπου μπορείς να σχολιάσεις στο e-portal και είναι εντελώς διαφορετικό να το να σχολιάσεις τοποθέτηση στο Facebook. Ο καθένας... Σχόλια είναι τα ίδια, είναι ελεύθερα, δεν μπορείς να βάσεις κύριο. Δεν είναι. Να πω καταρχήν, μια μικρή παρένθεση, το report δεν είναι μόνος μου, έχουμε μαζί με το δημοσίευμα του Καραϊκού, είμαστε δύο. Αλλά αυτό είναι ένα διαδικαστικό, επί της ουσίας τώρα, και υπάρχει μια διαφορά. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν τη δυνατότητα σχολιασμού στο ίδιο το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα σχολιασμού στο κοινωνικό δίκτυο, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μάλλον, στο οποίο το μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει λογαριασμό. Δεν είναι ίδια αυτά τα δύο. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Εγώ το φιλορίζω στη σελίδα του Facebook που έχει το ρεπόρ της Βηγενής. Ό,τι έχει να κάνει με το... με τα σχόλια εντός της ιστοσελίδας, του μέσου, εκεί όντως υπάρχει moderation, υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορούν τα σχόλια αυτά να ελεγχθούν πριν καν ανέβουν. Και επομένως ο διαχειριστής να αποφασίσει αν θα επιτρέψει την ορατότητα του σχολείου ή όχι.
ιστορία του Twitter στο Twitter, είδα το μέσο στο Facebook και πάλι δεν είναι πολύ. Το μέσο δεν μπορεί να έχει την ευθύνη, την νομική ευθύνη, έχει την ηθική ευθύνη. Το ζήτημα ανάγεται σε νόμιμο και ηθικό. Ανάγεται σε, μάλλον είναι ηθικό, δεν είναι νόμιμο, δεν είναι νομικό, είναι ηθικό. Έχει να κάνει με το διαχειριστή του μέσου και το πώς αυτός επιτρέπει ή όχι την ανθρωποφαγία, τον κουστοβολιό, την προσβολή και αν θέλετε τις περισσότερες φορές αυτός που εστατεύεται με τη διαγραφή σχολείων ή την απόκριψη σχολείων δεν είναι το υποκείμενο του ρεπορτάζ, είναι συνήθως ο σχολιαστής. Γιατί αν περάσει εκεί και την ώρα διαγράφει τελικό σχολιάσιμη πράξη και διέχει σε υποθέσεις ακριβώς όπως η δική σας. Αυτό όμως αφορά το μέσο μαζικής ενημέρωσης και αφορά την διάθεση του διαχειριστή. Επί του πρακτέου μιλώντας, θα πω και πάλι τη συμπεριφορά της πλατείας. Κανένας άνθρωπος εδώ πέρα μέσα στην πλατεία δεν θα φώναζε σε κάποιον ή σε, να μην πω τη λέξη, δεν είναι πολύ κατηγορία η συμπεριφορά. Συνεπώς, δεν πρέπει να διαπράττεται και διαδικτυακά. Να σε είχαμε αποτρέψεις πίσω λεπτά και δεν είχαμε αποτρέψεις στην παρουσία σας. Να σε κάνει κάνεις πρώτα και δεν κάνει. Αυτή είναι η δουλειά. Δεν πειράζει ούτε σου μάθω. Όταν στην τελευταία φάση ως έχει πρώτος. Μία παράληψή μου, συγγνώμη, βασικά από το είπα στον τιμό της παρουσίασης, η ιστορία του Σαμί έχει γίνει ντοκιμαντέρ. Υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, λέγεται Help Us Find Sami Tripathi. Αυτή είναι η σελίδα, η επίσημη του ντοκιμαντέρ. Κυκλοφορεί, μπορεί να το βρείτε, παίζει και σε κάποια κανάλια συνδρομητικά. Θα σας συνέστημα να τη δείτε. Είναι πιο αναλυτική, εγώ κράτησα κάποια σημεία. Εντάξει. Στην ροή της παρουσίασης ξέρεις να το αναφέρω αυτό. Ευχαριστώ. Και όλα τα περιεχόμενα των εισηγήσεων, αλλά και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Ταξιάρχο, θα το δείτε στο ΙΒΕ και γενικά με το να παρακολουθείτε δράσεις του Συλλόγου θα βρείτε κάπως περιεχόμενο περισσότερο από όσο προλαβαίνουμε να προβάλλουμε. Μιας και δεν έχετε εσείς ερωτήσεις, θα κάνω εγώ καμία ερώτηση. Ανάμεσά σας βρίσκονται διάφορα μέλη του Συλλόγου, πιθανόν να μην τους γνωρίζετε. Πριν έρθουμε εδώ, είχαμε συζητήσει και κάποιες πιθανές ερωτήσεις. Για να τις διαβάσω εγώ. Είναι καλό να συνδεθώ στο Wi-Fi του νομαρχείου, το ελεύθερο Wi-Fi. Ας πούμε τώρα βλέπω στην πόρτα, είναι το login και το password. Και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο, κάποιος ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα μέλος του, ο αδερφός του. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας? Εσείς συνδέεστε, πηγαίνετε για καφέ, συνδέεστε. Ρωτάτε, για να πείτε από ποια πλάση συνδέεστε, ρωτάτε μα κάποιο ποιο είναι το password, γιατί δεν είναι ελεύθερο. Έχετε προβληματιστεί γι' αυτό, έχετε άποψη γι' αυτό. Πρώτα ρωτάω εσάς και μετά κάποιον που να ξέρει ή να νομίζει ότι ξέρει. Συνδέεστε, πείτε μου. Συνδέομαστε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί, παρόλα αυτά επιλέγει να μην συνδεθεί. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί, αλλά χρησιμοποιεί και κάποιο άλλο μέσο τους ώστε να αναβαθμίσει τον βαθμό ασφάλειας. Εγώ προσκαλώ, είναι το πρόβλημα. Όλα είναι αναμένα. Φοβερή υποδομή. Λοιπόν, ένα δύο. Εδώ έχει κάποια μέλη του Συλλόγου. Θέλω να εθελοντή. Κύριος Σάμις. Κύριος Σάμις Αρμίδης. Εθελοντής. Καλησπέρα. Να συντομάστε. Βλέπουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Να την ακούσουμε. Αυτό που έχω να πω εγώ, το κομμάτι το επαγγελματικό, είναι ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν συνδέομαστε σε ένα τέτοιο Wi-Fi, τα δεδομένα μας περνάνε από κάποιο κεντρικό σημείο, ας το θέσω, στον χώρο που συνδέομαστε, το οποίο δεν έχουμε τον έλεγχο εμείς. Δεν είναι όπως συνδέομαστε στο σπίτι μας το Wi-Fi. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιος εδώ, ας πούμε, από το νομαρχείο, οι πληροφορικάροι, οι φίλοι
μας η Μαρία που την ξέρουμε, έχει κάπου έναν υπολογιστή και καταγράφει τα δεδομένα που περνάνε από το Wi-Fi. Έχει πρόσβαση σε όλες τις σελίδες που πήγαμε και πιθανόν να μπορεί να αναπτύσσει και τους κωδικούς με τους οποίους συνδεθήκαμε. Υπάρχουν τρόποι για να είμαστε πιο ασφαλείς. Κάποιοι είναι πιο απλοί, άλλοι είναι πιο πολύπλοκοι. Όλοι το ακούμε που μας φαίνεται περίεργο είναι το VPN για να συνδεθούμε μέσω κάποιου υπολογιστή του οποίου εμείς τον εμπιστευόμαστε στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας για παράδειγμα και να σερφάρουμε στο ίντερνετ μέσα από κάποιο σημείο που από ένα κανάλι το οποίο είναι κρυπτογραφημένο δεν μπορεί κάποιος να δει πού πήγαμε, τι κάναμε, τι κωδικούς βάλαμε. Οι τρόποι δεν εξαντλούνται μόνο στο VPN, απλά να έχουμε στο μυαλό μας, όπως είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές, ότι πλέον και η σύνδεση που κάνουμε αφήνει δικτυακά αποτυπώματα και αν κάποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει, μπορεί εύκολα να τα βρει και να τα χρησιμοποιήσει. Εμείς θα μπορούσαμε στο δίκτυο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης να αντλήσουμε από εκεί δεδομένα από χρήστες οι οποίοι συνδέονται. Κύριε Φάνη. Τώρα να το παίξω hacker, ας πούμε, τι θες. Να απαντήσεις. Αν ο Δήμος μας δώσει πρόσβαση στο κωδικό του το Wi-Fi ή αν εμείς στήσουμε ένα Wi-Fi το οποίο έχει το ίδιο όνομα και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που πάει να συνδεθεί να καταλάβει αν συνδέεται στο πραγματικό Wi-Fi ή συνδέεται στο δικό μας το Wi-Fi. Και θα μπορούσαμε να πάρουμε δεδομένα από οτιδήποτε. Mm-hmm. Το πιο απλό να σκεφτείτε είναι ότι πρέπει να συσσαγωγικά να έχουμε στο νου μας ότι τα σήματα δίκτυα τα οποία δεν ζητάνε κωδικό για να συνδεθούμε, ό,τι μεταδίδεται στον αέρα δεν είναι κρυπτογραφημένο. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν κάποιος να πει στον κόπο να κρυπτογραφήσει κάτι. Απ' την άλλη και αυτά που βάζουμε κωδικό κρυπτογραφούνται με τον κωδικό που βάλαμε. Οπότε αν κάποιος ξέρει και τον κωδικό μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει. Όλα. Θέλει προσοχή, αλλά δεν είναι και κάτι που το οποίο θα είναι τραγικό, ας πούμε, να μην συνδεόμαστε. Θέλει να προσέχουμε που μπαίνουμε και τι κάνουμε όταν είμαστε στο ίντερνετ. Εγώ να συμπληρώσω έτσι, να οπτικοποιήσω λιγάκι τη λύση που ανέφερε ο Φάνης με το VPN. Δηλαδή είμαι στην καφετέρια όπου θέλω να λάβω υπηρεσίες ίντερνετ, στην ουσία τρέχοντας το πρόγραμμα του VPN, στείνει έναν διάβλο από την καφετέρια μέχρι το σπίτι, όπου πέφτει πάνω, συμβολικά το λέω, ένας μανδύας όπου δεν μπορεί να δει ο άλλος το τι γίνεται. Και στην ουσία εσύ σερφάρεις από το σπίτι σου. Το είπα έτσι οπτικά. Μισό, μικρόφωνο. Το μικρόφωνο για να μας ακούνε. Συνέχισα. Η σύνδεση μέσω δεδομένων έχει ασφαλεία, μέσω δεδομένων κινητής. Τεχνικά, ουσιαστικά, είναι σαν να μπαίνετε στον provider, στο πάροχό σας στο σπίτι. Ό,τι ισχύει για τον πάροχο του σπιτιού, σε μεγάλη δυσκολία ισχύει και για τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας. Ο κίνδυνος που αναφέραμε πριν που αφορά τα δίκτυα, τα Wi-Fi που βλέπουμε στις καφετέρειες και αυτά είναι ότι οποιοδήποτε εν δυνάμει θα μπορούσε να βλάψει ο οποίος δεν είναι επίσημος, δεν είναι ο επίσημος πάροχος. Υπάρχει υπόκριτη σε κάποιους κανόνες. Όταν εγώ συνδέομαι στο νομαρχία ή στο χι καφέ, το τι κάνει ο άλλος από εκεί και πέρα μέχρι να μου δώσει το ίδιο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Να το κάνω λίγο πικάντικο. Να το κάνω λίγο πικάντικο. Ναι. Θα αργήσει το πικάντικο. Εγώ πρόσφατα είδα μια ενημέρωση για το και μια έρευνα στην Αθήνα για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και την ασφάλεια πάνω στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής. Εκεί ο αντίστοιχος δημοσιογράφος
Νομίζω έγινε στο μέσο το ΦΑΙΣ που εμφανίζει διάφορα ρεπορτάζ, αν δεν το προσάξετε. Πήρε ένα κρυπτογραφημένο κινητό, ένα κινητό το οποίο του δίνει τη δυνατότητα και του εμφάνιζε κατά πόσο αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσει θύμα κλοπής δεδομένων από τα κινητό, δηλαδή κάποιος να μπορεί να παρακολουθήσει το κινητό. Και πότε αυτό είναι πιο πράσινο, δηλαδή εμφάνιζε ενδείξεις πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Ειδικά στο κόκκινο, του έλεγε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσει θύμα κλοπής δεδομένων στη διασύνδεση του κινητού του με το διαδίκτυο ή ακόμα και για την φωνή, το ότι μπορεί να πέσει θύμα υποκλοπής του τηλεφωνήματος. Ο δημοσιογράφος έκανε ένα τεστ, πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, στην Ισραηλινή Πρεσβεία, στο Πεντάγωνο και σε διάφορα σημεία, στα κόμματα, στα γραφεία των κομμάτων κτλ. Και εμφάνισε μια καθημερινή μέρα και είδε ότι σε διάφορα τέτοια σημεία υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι σε εισαγωγικά τρίπιο. Άρα οποιοδήποτε διαθέτει την τεχνολογία υποκλοπής κινητής τηλεφωνίας μπορεί να υποκλέψει τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή, είτε αυτά είναι δεδομένα είτε αυτά είναι φωνή. Είναι καθαρά θέμα τεχνολογίας, έτσι. Η περίπτωση που αναφέρθηκε πριν με το Wi-Fi, το συνάδελφο, η συζήτηση για το Wi-Fi, τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία, ένα λάπτοπ, ένα πρόγραμμα και πρόσβαση στο Wi-Fi, μερικούς κωδικούς, λίγη γνώση παραπάνω και μπορώ να έχω τους κωδικούς σου στο Facebook, στο YouTube, στο οπουδήποτε, στο email σου κτλ. Και αν κάνεις και εκείνη τη στιγμή από ένα Wi-Fi της καφετέριας, συναλλαγές στην τράπεζα, ίσως έχω και πρόσβαση κι αλλού. Αν θέλω πραγματικά να έχω κακόβουλη με αυτή. Τώρα για το θέμα της κινητής, χρειάζομαι κάτι πιο εξειδικευμένο. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, πιστεύω. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω και μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Τσολάκη. Θέλω να μας ξεκαθαρίσεις τη διαφορά μεταξύ είδησης και πληροφορίας. Και πληροφορίες. Πριν περάσουμε εκεί λιγάκι, κάτι χρήσιμο και θα δώσω το λόγο στον Θανάση να απαντήσει. Ναι, πάνω στο θέμα. Υπάρχει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε από τον κύριο Σαρμίδη ότι το VPN σου προσφέρει ασφάλεια ώστε να μην ξέρει αυτός που σου προσφέρει ίντερνετ το τι κάνεις. Τι κάνεις, δεν γνωρίζεις τίποτα. Θα συνδυάσω VPN και κινητή τηλεφωνία. Η κινητή τηλεφωνία σήμερα, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας χρεώνουνε, δεν σε αφήνουνε, ενώ έχεις δεδομένα data να επικοινωνήσεις με το κινητό σου και να σερφάρεις, να λάβεις οποιαδήποτε υπηρεσία ίντερνετ, δεν σε αφήνουν να κάνεις χρήση, κύριε Κουρτίδη, προγραμμάτων VPN, αλλά σου χρεώνουνε, δηλαδή σου απαγορεύουνε να κρυπτογραφήσεις, να μείνεις στη σκιά και να μην σε βλέπουν. Αυτό παλαιότερα, ναι, αυτό παλαιότερα... Παλαιότερα υπήρχε κίνητρο, διότι μπορεί να έπαιρνες τηλέφωνο στο μαγαζί σου με VPN, με κινητή τηλεφωνία και να βγάλεις φτηνά τηλέφωνα. Αρκετά τεχνικό. Ναι, αγοράζεις data όμως. Δεν είναι κακό. Ηθικό. Λέει δεν θα κάνεις κύριε Τσολάκη. Α, ήθελε ο κύριος Μπουρκέλης. Πάνω στο ίδιο. Να απαντήσει στο θέμα που... Να απαντήσει στο Στάθη γι' αυτό. Είναι στο πίσω. Όχι. Τι έγινε, κύριε συντονιστή. Λοιπόν, συντονιστής Μπουρκέλης. Ήθελα να πω για το προηγούμενο, όσον αφορά τη σύνδεση στο ίντερνετ μέσω κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi, είτε αυτό έχει κωδικό, password, είτε δεν έχει. Το ίντερνετ, το πρωτόκολλο, έχει φτιαχτεί έτσι εδώ και 10 χρόνια πριν και παραπάνω, ώστε να μας προστατεύει από κακόβουλους που θέλουν να παρακολουθήσουν το τι κάνουμε μέσα από μια ασφαλή κανάλι, όπως είναι ένα δημόσιο Wi-Fi ή πάνω στο καλώδιο, στο ίντερνετ, ας πούμε, σε ένα δίκτυο. Γιατί υπάρχει κρυπτογράφηση, το λεγόμενο πρωτόκολλο SSL, TLS, είναι η κλειδαριά που βγάζει ο browser όταν μπαίνει σε κάποια site. Το Facebook, για παράδειγμα,
έχει από προεκλογή και υποχρεωτικά μπορείς να πεις μόνο μέσω κρυπτογράφησης, μόνο μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Όπως επίσης και πολλές άλλες μηχανές αναζήτησης, η Google, ας πούμε, είναι υποχρεωτικά μέσω κρυπτογράφησης. Δηλαδή, ό,τι γράφεις, κάτι σαν αναζήτηση, κανένα ενδιάμεσα δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι βλέπεις, παρά μόνο η εταιρεία η Google μπορεί να δει. Αλλά ενδιάμεσα, ακόμη και το κωδικό του login, login για το στο Gmail μας ή στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να το διαβάσει να το δει κάποιος. Ακόμη και αν έχει πρόσβαση είτε στο router, ούτε ο provider μπορεί να το δει, ούτε αυτός που είναι ο πάροχος που έχει την κινητή τηλεφωνία σε κανένας. Αυτό ήθελα να πω, γιατί αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που όταν γίνει την ταριά, όταν σε φάρουν, έτσι, το DNS και το SSL. Yes, έχει διαφορά, όλα τα όχι, είπα μόνο όταν βγαίνει τη δαριά, όπως επίσης και το email. Ναι, ναι, ναι. Απλά να συμπληρώσω για να μην τρομοκρατεί τον κόσμο ότι τα κοινά κοινωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε, ή περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον, στον παγκόσμιο ιστό, διαθέτουν αυτό το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης, που σημαίνει ότι ακόμα και από εδώ, αν κάνουμε εκεί στο Facebook, δεν θα μας κλέψει κάποιος που κάθεται στο σερβερ της ομαρχίας τα στοιχεία μας. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες που δεν το υποστηρίζουν αυτό το πρωτόκολλο και είναι η διαφορά που είπε ο κ. Μπουργκέρης μόλις πριν από λίγο, όταν βλέπουμε στο browser την καρδιά ή δεν την βλέπουμε. Εγώ προσωπικά ως μέρος του συγχρόνου και λίγο σχετική με την ασφάλεια, όσο σχετική είναι στο διαδίκτυο, θα ήθελα να πω ότι έχει σημασία όταν μοιράζουμε τα πράγματα στο διαδίκτυο ή όταν παίρνουμε πράγματα από το διαδίκτυο, να αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το οποίο λέμε ή παίρνουμε εκείνη την ώρα. Όταν είμαστε σε μια καφετέρια και μιλάμε με τη φίλη μας και λέμε πώς περάσαμε, θες, τι κάνουμε κτλ., προφανώς δεν λέμε κάτι που είναι κρυφό και αν μας ακούσει και το διπλωνό τραπέζι που μπορεί να μας ακούσει, δεν μας πειράζει, το ξέρω, δεν μπορεί να μας ακούσουν και από δίπλα. Αν αρχίσουμε να λέμε όμως ότι ξέρεις κάτι, έγινε από μια μαστέλη, πάντα το βάζουμε τη φωνή μας και διάμε λίγο παραπάνω και το λέμε στο σπίτι μας. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να έχουμε στο νου μας και όταν κυκλοφορούμε στο σπίτι. Πράγματα τα οποία είναι ευαίσθητα, δεν είναι για να είναι σε εκείνη η θέα. Πράγματα τα οποία εντάξει, θα τα λέγαμε έτσι κι αλλιώς και δεν μας πειράζει. Οκ. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα αυτό το πράγμα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και το κυριότερο που πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, για τις χρησιές που όπως είχαν πει και τα λοιπά, είναι ότι ακόμα και στην πλατεία τώρα εδώ, αν με εγώ συμβαθώ και πω, έτσι, έτσι. Οκ, θα δημόσω. Κάποιοι θα μου πούν κάποιοι τι είναι αυτά που λες, θα καλώ το χώρισε, μπορεί να έρθει η ασφάλεια και να μην βγάλει έξω. Θα τελειώσει και μετά από δύο μέρες ίσως οι περισσότεροι από εμάς να μην θυμούνται τίποτα. Όταν όμως το γράψω αυτό στο διαδίκτυο, δεν είναι μόνο σαν να γραφτεί εδώ μέσα στην πλατεία, είναι σαν να γραφτεί με άγραφο μελάνι στο φάρο. Και όποιος περνάει, κάθε φορά που το περνάει, τα επόμενα πολλά χρόνια, να μπορεί να το βλέπει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το διαδίκτυο. Είναι το γραπτό και το σχεδόν μόνιμο. Το σχεδόν μόνιμο. Όπου δεν μπορεί να σβηστεί ή όπου δεν θέλει κανείς να το σβήσει. Οπότε αυτή είναι νομίζω η σημαντική διάκριση που πρέπει να έχουμε στο όνομα και πάλι, όταν πάμε να γράψουμε κάτι ή να σχολιάσουμε ή να καταθέσουμε. Να πάτε που χρωστάω. Λοιπόν, η διαφορά της είδησης από την πληροφορία. Η είδηση, θεωρείται, η είδηση είναι ένα σύνολο πληροφοριών. Είναι πολύ δύσκολο μία πληροφορία να είναι ταυτόχρονα και είδηση. Όπου η είδηση, με βάση τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ορίζεται το κείμενο ή το ηχητικό ή το τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο απαντάει στα πέντε βασικά ερωτήματα που είναι ποιος, πού, πότε, πώς και γιατί. Μία φωτογραφία που εμείς μοιραζόμαστε στο ίντερνετ και θεωρούμε ότι έχουμε δώσει είδηση, πολύ σπάνια απαντάει και στα πέντε αυτά ερωτήματα. Άρα λοιπόν δεν είναι περιστατωμένη. Γι' αυτό μια πληροφορία δεν μπορεί να είναι είδηση. Είναι μέρος αυτής. Και ένας άνθρωπος που δεν είναι δημοσιογράφος δίνει μέρος μιας είδησης. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι λανθασμένη η πρακτική. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για τον Γιούκα, έτσι λίγο που σας θέλει να απαντήσει. Σχετικά με αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, ότι οι κοινωνίες είναι λίγο δοτρίκες.
τι γίνεται με τα άλλα μέσα που κυκλοφορούν στο Viber, ας πούμε. Υπάρχουν στους ίδιους κανόνες. Είναι πιο ασφαλή. Πρέπει να προσέχουμε κάτι εκεί. Το Viber, το VPS, το VPN μας καλύπτει, μας ασφαλίζει. Γενικά, οι περισσότερες υπηρεσίες, οι γνωστές χρησιμοποιούν πληροτόκολλα κρυπτογράφησης. Μην γελιόμαστε, δηλαδή τα περισσότερα γνωστά μέσα κοινωνική δικτύωση, οι περισσότερες υπηρεσίες χρησιμοποιούν. Απλά πάντα θα πρέπει να προσέχουμε και εδώ ίσως είναι και ευκαιρία, μια που ανέφερε Πρωθυπουργέ Αλεξάνδρα, πιο πολύ θα πρέπει να ανησυχούμε για τους εαυτούς μας και το πώς προστατεύουμε εμείς τα δεδομένα μας και τους κωδικούς μας, παρά για το αν θα μας τους κλέψουν κάποιοι άλλοι. Συνήθως τους διαρρέουμε οι ίδιοι. Αφήνουμε ξεχασμένους κωδικούς στις συσκευές, αφήνουμε γραμμένους κωδικούς αριστερά-δεξιά. Είναι πιο εύκολο κάποιος να μπει στο Facebook σου σε έναν υπολογιστή που μπήκες και ξέχασες να κάνεις αποσύνδεση, παρά να σου κλέψει τον κωδικό. Και είναι και πιο πιθανό να συμβεί αυτό, από το να ενδιαφερθεί κάποιος να κλέψει τον κωδικό σου. Και από εκεί και πέρα, αν συμβεί αυτό, καθένας θα πρέπει να αναλογιστεί. Αν με μένα μου πάρουν σήμερα τους κωδικούς, σε τι πρόσβαση, τι πρόσβαση αποκτά στη ζωή μου. Γιατί δηλαδή, τους κωδικούς, τον κωδικό εννοείς. Όλοι έχουν ένα. Εντάξει, δεν έχουν όλοι ένα. Λοιπόν, απλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές δηλαδή βάζουμε το Viber, μπορεί να το έχουμε σε δύο ή τρεις συσκευές. Και τη μία συσκευή να την έχουμε παραπεταμένη. Σκέψω ότι κάποιο που την έχει στην άλλη συσκευή, που έχει πρόσβαση, αυτή τη φυσική πρόσβαση στη συσκευή, βλέπει τι γράφει. Κάποιο που έχει ξεχάσει το παράθυρο σου ανοιχτό, ήρθε στο σχολείο και μπήκε και έφυγε και το άφησε ανοιχτό το παράθυρο, μπορεί να δει τα μηνύματά σου, σε ποιον έστειλε, ποιου έψαξε. Δηλαδή, πιο πολύ, σκεφτείτε πιο πολύ την δέμα από τους εαυτούς μας παρά από κάποιον άλλο στις περισσότερες περιπτώσεις. Εντάξει, θέλει μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους. Στο κομμάτι, το από πού συνδεόμαστε, το πώς μπαίνουμε και κάτι που δεν αναφέρθηκε και πριν, εδώ δεν έχω ακούσει κάτι, σε άλλες περιπτώσεις το έχω δει, παραδείγματος χάρη, είναι ένα πρόβλημα ακόμη, είναι η φόρτιση των κινητών. Σε ένα μαγαζί ή σε ένα σπίτι άλλο βάζεις να φορτίσεις το κινητό σου. Αν δεν βλέπεις την πρίζα με το πάρει, δεν ξέρεις ότι αυτό μπορεί να καταλήξει σαν υπολογιστή και εκείνη την ώρα κάποιος να μπορεί να έχει πρόβλημα. Είναι σαν να βάζεις το κινητό σου στο λάπτοπ. Βλέπεις κατευθείαν τις φωτογραφίες, τα πάντα κάνεις ένα απλό κόπι. Δεν θα πάρεις χαμπάρι. Οπότε ή βάζεις το φορτιστή σου αν έχει, τουλάχιστον το βάζεις σε πρίζα που να την βλέπεις. Μην το βάζεις σε κουτιά που απλά βγαίνει ένα USB. Εντάξει. Καλύτερα, οπότε ένα παραπτυχώ του είναι. Ένα παραπτυχώ μαζί σου. Οπότε όταν σου τα μέσα, δηλαδή. Ναι, ναι, στα περισσότερα τα δημοφιλή, τα γνωστά, τα μέσα είναι φωτογραφία. Υπάρχει φωτογραφία, υπάρχει ένα άλλο επίπεδο ασφάλεια. Πάντα υπάρχουν τρύπε, παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα ένα επίπεδο ασφάλεια. Αρκεί να βλέπουμε και τι ειδήσει, το ότι σήμερα κατέρευσε το ΤΑΔΕ. Ο κύριο Ζήκο θέλει να πει κάτι. Παρτόφωνο. Ο άλλος άνθρωπος είναι κακόβουλος, μπορεί να είναι. Υπάρχουν φορτιστές οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν θα την καταλάβεις καθόλου. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Σωστό. Το άλλο είναι το VPN που λέει ότι. Ναι. Όχι από όλους τους παρόχους. Μπορεί να είναι παρόχο, αλλά δουλεύει το VPN και είναι κάτι που δουλεύω κάθε μέρα. Έχει μείωση σημασία. Εδώ είμαστε, το κύριο Τσολάκης να το αξιολογήσει κατά πόσο είναι ή δεν είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Α, παρακαλώ. Όταν κατεβάζεις μια εφαρμογή παιχνίδι από το Play Store και σου ζητάει πρόταση, φωτογραφίες, ιστορικό, επαφές, τι σημαίνει. Τώρα, ανάλογα με τη φύση της εφαρμογής, το να δώσεις σε ένα... Μισό λεπτάκι. Το να δώσεις σε μια εφαρμογή όπως είναι το σκάκι, πρόσβαση στις φωτογραφίες σου, στο μικρόφωνο ή σε ένα σωρό άλλα πράγματα, νομίζω ότι κάνει μπαμ ότι είναι περιττό. Και υπάρχει η εφαρμογή σκάκι σε χιλιάδες application εφαρμογές που δεν τα ζητάνε. Ναι, και ειδικά στο κυρίως στο Android, και στο iOS και στα άλλα ηλεκτρικά συστήματα συμβαίνει αυτό, αλλά κυρίως στο Android, χθες νομίζω διάβαζα κιόλας ότι μέσα στην προηγούμενη χρονιά η Google αφαίρεσε περίπου 300.000 εφαρμογές οι οποίες ήταν κακόβουλες. Το αριθμό είναι μεγάλο. Είναι πολύ εύκολο από ένα application κάποιος να σου
υποκλέψει πληροφορίες. Θέλει λίγο προσοχή, εντάξει. Αλλά είναι πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση το ότι ναι, διάβασα ότι ζητάει τον έλεγχο για να λάβει τον έλεγχο για αυτά εδώ τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, να πας να κατεβάσεις μια εφαρμογή, βλέπεις ότι έχουν κατεβάσει 100 χρηστές. Όχι, κατεβάσεις μια εφαρμογή που έχουν πάρει κάποιες χιλιάδες χρηστές. Ένα. Δεύτερον, κύκλοι που κάνουν. Εκτός αν είναι από φίλους του εφαρμογή, μην κατεβάσεις. Άσε πρώτα να μας αφήνουμε. Όχι, δεν κατεβάσεις. Ναι, αλλά είναι από κάποιον που τον εμπιστεύεις. Είναι μια μεγάλη εταιρεία. Τώρα είναι από κάποιον που έχει μια εφαρμογή στην Κίνα κάτι και σου λέει θέλω να πάω και στα κόμματα. Στα SMS, σε όλα και εσύ μια παίξα παιχνίδι, δεν σώπα γιατί, τι τα θέσουμε αυτά. Δηλαδή να δώσουμε τα στοιχεία που είναι τα πολύ σοβαρά για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, όχι παραπάνω. Επίσης, τα ξέρουμε να κοιτάξουμε στα βίντεο στον όποιο θέλει. Παίξε ένα πρόγραμμα να το δώσουμε. Γιατί να σου ζητάει την εστίαση που εμείς σου να σου πεις, όχι, δεν θέλω να σου δώσω. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πολύ, σου στέλνει ίσως και από ένα email. Και σου λέει, άνοιξε το αρχείο για σένα. Γιατί να το ανοίξεις και να μην εκτελέσεις. Άλλη ερώτηση. Ναι, η δεύτερη χρήση, παιδιά, που είναι οι δυσκές των υπολογιστές, παρά και στις κινητές συσκευές ακόμη περισσότερο. Κύριε Ζούκας. Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε ο Μάριος. Είναι και το νούμερο ένα, δηλαδή να διαβάζουν οι γραφειοφόνοι. Στο κινητό μας οτιδήποτε τι μας ζητάει να αναλογιστούμε ανά πάσα στιγμή τι θέλει και τι πάει να κάνει. Είναι μια κακά συνήθεια που έχουμε όλοι μας να μην διαβάζουμε. Έλα μωρέ, next, διορθώμενο. Είναι μια κακά συνήθεια που μας έχει κολλήσει ο υπολογιστής γιατί δεν ήταν φτιαγμένο σωστά κάποτε. Αλλά είναι καλό να διαβάζουμε. Και εκείνο που θέλω να ρωτήσω εσάς είναι και να ξαναφέρω πάλι πίσω το θέμα στους γονείς. Αναφέρατε και οι τέσσερις, με τον δικό σας τρόπο ο καθένας, το θέμα της συμπεριφοράς. Με παραδείγματα πάρα πολύ ουσιαστικά και με τα σημεία που θίξατε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική συμπεριφορά στο ίντερνετ ή έχει να κάνει με τη συμπεριφορά που έχουμε ως χαρακτήρες και ως άτομα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, καλύτεροι και στη ζωή μας να είμαστε κάπως αλλιώς, ή είναι το ίδιο εξίσου πράγμα. Πάνω, ξεκινάω για να το συνεχίσει, νομίζω καλό μου καλύτερα εκεί, Αλεξάνδρα. Τουλάχιστον με την επαφή που έχουμε με τους μαθητές και σε όλους μας νομίζω το πράγμα το βλέπουμε, συνήθως κάνουμε τα ανάποδα. Δηλαδή, η συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο είναι διαφορετική από ό,τι είναι η κανονική μας συμπεριφορά. Δεν είμαστε ειλικρινείς, δεν λέμε ότι θα πρέπει να φερόμαστε διαφορετικά στο διαδίκτυο. Κι όμως η πράξη δείχνει ότι σημαίνει τα ανάποδα. Δηλαδή, έχουμε μια αλφα συμπεριφορά στο σχολείο, στη ζωή μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας. Στο διαδίκτυο δεν σκεφτόμαστε. Δηλαδή, δεν σεβόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτή τη λέξη, το σεβασμό, από αυτή τη σημερινή μέρα. Δεν σεβόμαστε. Δηλαδή, σκεφτείτε ο καθένας αυτά που διαβάζει κάθε μέρα. Στα site που μπαίνει, στα αθλητικά, δηλαδή αν μπείτε στις αθλητικές σελίδες και στα σχόλια από κάτω, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, χωρίς λόγο, επιτίθεσαι στον άλλον, τον βρίζεις ιδεότατα, χωρίς καν να τον γνωρίζεις. Γιατί δεν συμφωνεί με την άποψή σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην αποδεχόμαστε καθόλου την άποψη του άλλου. Απλά επειδή έχει μια ταμπελίτσα, αρχίζω και τον στολίζω. Εγώ θεωρώ ότι οι κοινωνικές συμβάσεις και όλο το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μέσα στον χώρο που κινούμαστε μας καθιστά πιο εγκρατείς. Δηλαδή όταν ξέρω ότι μέσα σε ένα δυναμικό πλαίσιο σχέσεων έχω να κάνω με τον άνθρωπο που θα ξαναδώ αύριο, με τον άνθρωπο που με καθοδηγεί, με τον άνθρωπο που με ανατρέφει, με τον άνθρωπο που με συντροφεύει, με τους ανθρώπους που με περιτριγυρίζουν, έχω μεγαλύτερη εγκράτεια γιατί θα τους δω και αύριο. Έχουμε την ψευδέστηση στο διαδίκτυο, και μεγάλη και μικρή, κυρίως για τα παιδιά, εγώ αυτά βλέπω, ότι δεν υπάρχει κόστος αν υπερβάλλω σε συμπεριφορά, αν εμφανίσω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι και αν δώσω μία εντύπωση. Για την ακρίβεια, αποδίονται σε ένα τέρμα με κυνήγι εντυπώσεων. Φτάνει να δείτε λιγάκι αν έχετε κόρες στην εφηβεία ή γιους, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Instagram. Το τι προσπαθεί να αποδείξει ένα 15χρονο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπω κάθε μέρα να φυτά στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνικής του ζωής που απουσιάζει ο γονεϊκός έλεγχος,
Είμαστε ψηφιακοί μετανάστες, ακούστηκε μια κουβέντα, ενώ τα παιδιά μας είναι ψηφιακοί γηγενείς. Δηλαδή, στο διαδίκτυο καταργείται η ανισότητα της σχέσης ηλικίας. Όσο πιο μεγάλος, τόσο πιο άπειρος, όσο πιο μικρός, τόσο πιο έμπειρος τελικά. Επομένως, έχοντας αυτό στο νου του το παιδί, ήδη αισθητικά, πέρα δεν υπάρχει ενήλικας να με ελέγξει. Εδώ μπορώ να πω ό,τι θέλω, να αποδείξω ό,τι ακριβώς θέλω. Και προκαλούν εντυπώσεις, δημιουργούν εντυπώσεις, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο που τους συμμορφώνει και τους υποχρεώνει σε συμβάσεις και κοινωνικές συμπεριφορές μέσα στην καθημερινότητά τους. Είναι αλήθεια και εξηγείται. Είναι αυτό που είπε ο Χρήστος ο Καλτσίδης. Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω μόνο πάλι μια ερώτηση. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε μάθει να έχουμε διαφορετική ταυτότητα, ηλεκτρονική ταυτότητα, διαδικτυακή ταυτότητα, άρα υιοθετούμε και ένα διαδικτυακό χαρακτήρα τελικά και είμαστε, επειδή δεν έχουμε την φυσική επαφή, θεωρούμε ότι η αυτόματα δεν είναι κάποιος, είναι ο αέρας, είναι ένα εικονιδιάκι, ένα αβατάρ, ένα οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, όπως είπατε, θα πρέπει να βάλουμε τους νέους, τα παιδιά, ακόμα και πιο κοντά και να τους εκπαιδεύσουμε και να έχουμε τον γονιακό έλεγχο, όπως είπατε. Η ερώτηση είναι η εξής. Εσείς τι πιστεύετε, θα πρέπει ο γονιός να είναι, πώς να συμπεριφερθεί και να κρατήσει το σωστό τρόπο, ας το πούμε έτσι, πλησιάζοντας του παιδιού ή του νέου, συμφωνείτε με τον αποκλεισμό. Δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό το μέσο, κόβω το ίντερνετ στο σπίτι, βγάζω την πρίτσα, τελειώνω η ιστορία. Ή ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, το έχω δει πάρα πολλές φορές, βάζω τον υπολογιστή στο σαλόνι, δίπλα στην τηλεόραση. Και έτσι ξέρω ότι το παιδί μου κάθεται στον υπολογιστή. Πουθενά άλλο, απαγορεύεται. Τα παιδιά έχουν smartphone. Αυτά που κάνουν με το smartphone. Φυσικά. Να πω εδώ ένα στοιχείο στατιστικό σημερινό από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο σύμφωνα με το οποίο λέει ότι το 53% των παιδιών 9-13 δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Από αυτό το 53, το 60% των γονέων αυτών των παιδιών ασχολούνται περισσότερο οι ίδιοι από ό,τι τα παιδιά τους με το ίντερνετ και ασχολούνται μάλιστα τόσο πολύ που βέβαια καθίσταται προβληματικό. Επομένως, και αυτό το δεδομένο θέλω να σχολιάζουμε, γι' αυτό το βάζω. Στο πλαίσιο της προσωπικοποίησης των συμπεριφορών, ναι, το να είναι ενεργητικός ως γονιός στο θέμα της διακαταγωγής του παιδιού στο διαδίκτυο δεν σημαίνει να το παραδειγματίζουμε να περνούμε άπειρες ώρες αυτό. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μια προβληματική συμπεριφορά και να είμαι εθισμένος. Το να έχω γονεϊκό έλεγχο στο ηλεκτρονικό μέσο σημαίνει συνεκπαιδεύομαι με το παιδί μου, ρωτώ, έχω έναν περιοδικό έλεγχο και όπως με όλα τα φαινόμενα οριοθέτησης, με όλες τις φάσεις οριοθέτησης, μάλλον από καλύτερα, ο έλεγχος αυτός μπορεί να είναι πιο σφιχτός στις μικρότερες ηλικίες και φυσικά πιο χαλαρός μεγαλώνοντας. Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να καταργηθεί ή να αποκλειστεί το μέσον από το παιδί, το παιδί από το μέσον. Καταρχάς, το 53% των παιδιών που έχουν την πρόσβαση στο μέσο 9-13, πιθανολογώ ότι το έχουν για εκπαιδευτικό σκοπό. Δεν υπάρχει μαθητής σε ένα σχολείο που σέβεται την ετικέτα του, που να μην έχει ένα αποτυπώδες Gmail, να μην είναι στο e-tweening. Έχουν επομένως ένα λογαριασμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, δεν δαιμονοποιούμε το μέσο. Η συμπεριφορά πρέπει να διορθωθεί. Είναι σαν να δαιμονοποιούμε τις παιδικές χαρές. Πρέπει το παιδί να μάθει να προσέχει πώς θα κάνει για να μην πέσει, να μην χτυπήσει. Η παιδική χαρά είναι και για να δίνει χαρά. Και ειλικρινά, προσωπικά, φρονώ ότι πρόκειται για ένα μέσο αξιοποιήσιμο για τους ενήλικες με πολλούς τρόπους, επαγγελματικούς, εμπορικούς, αναγνωρισιμότητας, εξυπηρετεί πάρα πολύ, αρκεί να είσαι προσεκτικός στα παιδιά και εκπαιδευτικούς και διασκέδαση θα προσθέσω. Και επικοινωνία ασφαλώς. Ναι. Κλείνοντας, τουλάχιστον αυτό που εγώ λέω τώρα, θα πω ότι σήμερα κάναμε αυτή τη συζήτηση σε ένα λύκειο στο Σουπλί, στο μοναδικό λύκειο που έχει το Σουπλί, και κάποια στιγμή ένας αθλητής, αφού κατάλαβε ότι μετά από 2-3 ώρες που το συζητούσαμε, κουράστηκαν και τα παιδιά, λέμε πού καταλήγουμε παιδιά, πέφτει έρθει στο τραπέζι, κυρία, get a life πρέπει να τους πούμε. Αποκτήστηκε ζωή. Είναι μέσο και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε, από μόνο που δεν έχει αξία ή απαξία. Είναι θέμα επιλογών. Ένα χειροκρότημα για τους συζητητές παρακαλώ. Προς
καλούμε όποιον θέλει σε επόμενες συναντήσεις, δράσεις. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Σύλλογος Τεχνολογίας Τράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια. Καλό βράδυ σε όλους.